Με διαφορετικό χρώμα βλέπετε τις ομάδες που πέρασαν στην επόμενη φάση. Πανιόνιος Λάρισα 2-1. Άρης Ερυθρέακος 0-1. Παναθηναϊκός Κόντα Ξάνθη 3-3 στην παράταση. Λαμία Καβάλα 0-3. Κόρινθος Εθνικός 3-2. Η Αλισσός Άγιος Νικόλαος 3-0. Και Ολυμπιακός Καρδίτσα. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στις 8 Φεβρουαρίου. Να θυμίσουμε ότι στον πρώτο αγώνα η Καρδίτσα έχει νικήσει με 1-0. Θα βγάλει τη σέντρα κεφαλιά του Νταχρίστα την άλλη πλευρά. Ο Γιοβάνοβιτς τον γκολ για τον Πανετολικό. Ακυρώνεται όμως από τον διαιτή τον κύριο Παπαχίτζιο, καθώς ο σκόρερ ήταν offside μετά την κεφαλιά από τον Νταχρίστα. Έτσι δεν υπάρχει γκολ στο 13ο λεπτό. Κωστένογλου, πολύ ωραία η προσπάθεια από τα αριστερά του αμυντικού της ΑΕΚ. Θα μπει στην περιοχή, θα βγάλει και τη σέντρα. Η κεφαλιά των Γκετσπάγια 0-1 στο 50ο λεπτό για την ΑΕΚ. Από τον Τσάρτα δεν είναι offside ο Βασίλης Δημητριάδης. Έχει χώρο, θα προχωρήσει, θα κάνει και το σουτ, θα νικήσει τον Καρτσακλή. 0-2 για την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό. Η προσπάθεια από τον Μαλούση, θα παίξει το 1-2 με τον Κήπου. Μαλούση στο σουτ, την μπάλα out, ευκαιρία για τον Πανετολικό. Ο Αγορογιάννης θα δώσει στον Τσάρτ, αυτός και πάλι στον Αγορογιάννη απέναντι τον Καρτσακλή. Θα γυρίσει τον Δημητριάδη, υπέροχο συνδυασμός από τους παίκτες της ΑΕΚ. 0-3, δεύτερο προσωπικό γκολ για τον Βασίλη Δημητριάδη. Φάουλ με τον Κήπου για τον Πανετολικό. Κεφαλιά από τον Μαλούση. Θα πέσει ο Καραγιάννης, μαζεύει την μπάλα. Κοπιτσής για τον Κωστή που μπήκε πριν από λίγο σαν αλλαγή. Αυτός αριστερότερα στον Τσάρτα. Θα βγάλει και τη σέντρα. Φύλαξε ο Σαραβάκος. Η κεφαλιά 0-4. Χρήζεται σκόρερ στο 81ο λεπτό. 4 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Κωστής εκεί ταλαιπωρεί από τα δεξιά την άμυνα του Πανετολικού. Μέσα στην περιοχή του Καρτσακλή θα γυρίσει ο Κετσπάγια, θα κάνει το λάθος. Θα έρθει ο Σαραβάκος, βγαίνει από την περιοχή. Το σουτ, υπέροχο γκολ για την ΑΕΚ. 0-5 στο 86ο λεπτό. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στον κύριο Μπάγεβιτς. Έχω να δώσω δύο συμβουλές, μάλλον κάποιες συμβουλές στους ποδοσφαιριστές μου, για να τους πω ότι εάν δεν δουλεύεις μες στο γήπεδο, εάν δεν έχεις αγωνιστική πειθαρχία, το σημαντικότερο, δεν νομίζω ότι πρέπει να πετύχεις και πολλά πράγματα όταν έχεις αντιπάλους μεγάλες ομάδες. Και η ΑΕΚ στο δεύτερο γήπεδο ήταν μεγάλη ομάδα. Σίγουρα το σκορ μας αδικεί. Γιατί ο Πανετολικός και καλό ποδόσφαιρο έπαιξε κατά διαστήματα και ιδιαίτερα στο πρώτο γήπεδο, εκεί που όλα πηγαίναν καλά και κάναν τα παιδιά αυτά που έπρεπε να κάνουν. Και έπρεπε να σκοράρει πρώτος και μπορούσε και στο δεύτερο γήπεδο να σκοράρει. Και εύχομαι αυτά τα παιδιά να ξαναγεμίσουν αυτό το γήπεδο. Γιατί αν σήμερα γέμισε το γήπεδο, η μόνη υπεύθυνη είναι οι ποδοσφαιριστές του Πανετολικού. Στο πρώτο μικρό δεν μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ έδειξε κάτι που, από αυτά που πραγματικά μπορεί. Δεύτερο μικρό είναι κάτι άλλο, που πραγματικά δείξαμε αξία αυτή που έχουμε. Νομίζω ότι η σκορ λέει περισσότερα. Σε ένα ζεστό περιβάλλον, ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντούσαν Μπάγεβιτς, παρέθεσε τη Δευτέρα τραπέζι στους παίκτες πρωταθλήτριας επ' ευκαιρία της ελληνοποίησής του. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Αντένα τόσο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, όσο και για το τι σκέφτεται να κάνει μόλις τελειώσει το συμβόλαιό του με το Δικέφαλο. Το βίντεο επιμελήθηκε ο Αποστόλης Νταλούκας. Την ελληνοποίησή του γιόρτασε με τους ποδοσφαιριστές ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντούσαν Μπάγεβιτς. Για άλλη μια φορά οι πρωταθλητές έδειξαν με αυτή τη μικρή γιορτή τους το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Θέλουμε να είστε μαζί, ζούμε σαν μια οικογένεια και προσπαθήσουμε να κρατάμε αυτά που το έχουμε φτιάξει έχει πολύ καιρό. Οι συμπαίκτες σου, αποδέχομαι αυτή τη μυθική πλακέτα για τα 18 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Τόσο για την προσφορά σου, όσο και για το ύφος σου και τη συνέπεια και την ψυχαγωγία που προσέφερες σε εμάς. Οι παίκτες της ΑΕΚ βρήκαν την ευκαιρία να απονέμουν τη μυθική πλακέτα του Σπύρου Οικονομόπουλου, ενώ την έλειψαν και οι φιλοφρονήσεις προς τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Ο τεχνικός της ΑΕΚ είπε πάντως αρκετά πράγματα, τόσο για τον εαυτό του και το μέλλον του στον πάγκο του Δικεφάλου, όσο και για το μέλλον του πρωταθλήματος. Έχω ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, από εκεί και πέρα θα δούμε. Άλλο είναι δική μου επιθυμία, άλλο είναι η επιθυμία του πρόεδρου, του εξαρτάται από πολλά πράγματα. Δεν νομίζω ότι ένας προπονητής από ένα προπονητή εξαρτάται περισσότερο από νίκηση και από φιλάθλους βέβαια και από τέλεσμα. Αν θέλουμε να είμαστε πάνω κοντά στο Παναϊκό βέβαια, γιατί πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στα χέρια έχει ο Παναϊκός όλο. Όπως και εμείς είχαμε πέρσι πρόπερσι, τώρα εξαρτάται περισσότερο από το Παναϊκό. Εμείς, αν θέλουμε να είμαστε, όπως είπα, πάνω, κοντά, δεν έχουμε άλλη επιλογή εκτός να πάμε κάποια παιχνίδια νίκη.
Άρης Σκόντα Ξάνθη 0-1 τελικό. Αθηναϊκός Καβάλα 3-0 τελικό. Από ό,τι με πληροφορούν έχουν τελειώσει όλα τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός κέρδισε λοιπόν τον Πανιόνιο με 2-0. Το παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ θα αρχίσει 8.30 το βράδυ, θα μεταδοθεί απευθείας από τηλεόραση του Sky. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Λάρισα Αγροτική με 2-0. Ιωνικός ΑΕΚ χθες όπως είπαμε 0-0. Λεβαδιακός Δοξαδράμας 4-1. Εδεσαϊκός Εθνικός, το παιχνίδι αυτό αναβλήθηκε, είχε χιόνια στο γήπεδο του Εδεσαϊκού, σύμφωνα με τον ΚΑΠ θα γίνει αύριο την ίδια ώρα, 3 το μεσημέρι δηλαδή, και εφόσον το επιτρέψουν οι γηπεδικές και οι αγωνιστικές συνθήκες, και ο Απόλλων Αθηνών κέρδισε στη Ριζούπολη το Ηρακλή με 3-0. Ισοπαλία από κάποια ήττα για τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι αμήλυτοι πήραν οχελικά το δρόμο της επιστροφής. Ελπίδα βέβαια υπάρχει ακόμα. Αυτή άλλωστε πεθαίνει πάντα τελευταία. Για εμάς είναι το πρωτάθλημα ακόμα μακριά, έχει δρόμο πολύ μακρινό. 10 λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ένας οπαδός της ΑΕΚ βρήκε το θάρρος να φτάσει μέχρι τη σέντρα του γηπέδου και να πάρει τη σημαία που είχαν αφήσει εκεί οπαδοί της Νίκαιας. Εκείνοι, αν και τον κυνήγησαν, δεν τον πρόλαβαν. Όμως η σύραξη δεν αποφεύχτηκε. Καλά που η αστυνομία πρόλαβε να κλείσει τη δίωδο για την εξέδρα των ΑΕΚΤΖΙΔΟΝ, γιατί αλλιώς... Ο Άντιτς πέρασε την μπάλα Ότιτζη, το σούτ, την μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό. Εμείς δεν περάσαμε με μπροστά. Όλοι είναι... Βάμαι και λίγο πίσω. Αυτό πρόβλημα. Παναέκη, Ιωνικό και εγώ μπροστά μόνος και... Ξέφυγε πολύ ωραία από τον Καπαγερίδη. Έκανε και το σουτ, την μπάλα out. Έχει χώρο ο Τιμούρ Κετσπάγια. Περνάει ωραία για τον Σαβέρσκι που είναι στην περιοχή. Και πάλι στον Κετσπάγια, ο Ξανθόπουλος τελικά κατά λάθος βρήκε την μπάλα. Ο Κουρκούνας μπλόκαρε. Κάνει και τη σέντρα από δεξιά. Ο Δημητριάδης με στην περιοχή θα γυρίσει έξω στον Κωστή. Όχι, έκανε το σουτ, την μπάλα out. Κασάπης πίσω στον Σαβέρσκι. Σέντρα από τον Σαβέρσκι. Ο Κωστής μόνος του με τον Κουρκούνα. Σαραβάκος εκτελεί το κόρνερ. Πήδησε ο Βλάχος. Έπιασε κεφαλιά που όμως δεν κατέληξε προς το τέρμα. Σαβέρσκι, Μανολάς τώρα. Έξω στον Κετσπάγια. Που γυρίζει και πάλι στον Σαβέρσκι. Αυτός ανατρέπεται από τον Ότιτζη, φάουλ. Ο Βλάχος είναι στο έδαφος. Δεν ξέρουμε αν στην προηγούμενη φάση, την οποία ξαναβλέπουμε, ίσως να σπρώχτηκε και όλα στην ώρα που προσπάθησε να πιάσει κεφαλιά. Ο Σαραβάκος με τον Σαβέρσκι πάνω στην μπάλα. Άφησε ο Σαραβάκος, του έδωσε την μπάλα ο Σαβέρσκι. Το σουτ. Ωραία επέμβαση από τον Κουρκούνα. Η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα του. Και Τσπάγια τώρα. Η παλιά του είναι καλή για τον Κασάπη που έχει χώρο. Και τώρα τροφοδοτεί τον Σαβέρσκι. Δεν υπάρχει offside. Στην περιοχή ο Σκοπιανός στο γύρισμα. Άφησε ο Κετσπάγια. Ο Κωστής γυρίζει στο Σαραβάκο. Με τα αριστερό το σουτ πλασέ. Η μπάλα είναι corner. Έκανε το λάθος ο Βλάχος. Ο Γρίμπιλας τώρα. Πατάει ωραία για τον Ότιτζη. Όμως ο Μανολάς κατάφερε να κόψει. Το σούτ από το Σαβίδι από μακριά, η μπάλα είναι αρκετά out. Για μένα, σαν να έχω πάει από τον Ολυμπιακό στον Ιωνικό, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Μπράβο, ναι. Και για σένα η νίκη εδώ σημαίνει μια καινούργια καριέρα, ένα ξεκίνημα, μια συνέχεια, τι ακριβώς? Για μένα, σαν να έρθει σε ένα μικρό Ολυμπιακό, έτσι αισθάνομαι. Μανολάς. Ατματζίδης. Κοντρολάρει εκεί. Και βέβαια χάνει την μπάλα από τον Ότιτζη. Να λοιπόν ένα λάθος από τον Ηλία τον Ατματζίδη. Η σέντρα από τον Ότιτζη. Με το κεφάλι ο Σαβέρσκι, απομάκρυνε ο Κασάπης πάνω στο Σαβίδι. Το σούτ από το Σαβίδι, η μπάλα out. 19ο λεπτό στην επανάληψη, ο Σταμπασίδης εκτελεί απευθείας και η μπάλα καταλήγει corner μετά την απόκρουση του Ατματζίδη. 25 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Σαραβάκος παίρνει την μπάλα από το Σαβέρσκι και βγάζει έξω στο Κετσπάγια που έχει χώρο, κάνει το σούτ. Η μπάλα κοντράρει, ο Σαραβάκος χάνει την ευκαιρία. Πιστεύω ότι αποδίδουν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και είδατε και εσείς σήμερα ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Παίξαμε απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία παίζει πιστεύω ακόμη το πιο καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. 32 λεπτά στην επανάληψη. Ο Κετσπάγια εκτέλεσε. Ο Βλάχος έπιασε την κεφαλιά. Καταπληκτική επέμβαση του Κουρκούνα. Πέρασε την μπάλα για τον Κετσπάγια που έχει χώρο. Κάνει και το σου, την μπάλα κόντρα ρε. Και κατέληξε κόρνερ. Μάλλον Παπαδόπουλε, απομακρύνεται το τίτλο στην Αθηνά Φιλαδέλφια. Όσο χάνουμε εμείς βαθμούς, απομακρύνεται. Υπάρχει πρόβλημα στο σκοράρισμα? Δεν μπορώ να πω αυτό, ξέρω εγώ τι να σου πω. Αν υπάρχει πρόβλημα στο σκοράρισμα, εδώ είδαμε, χάσαμε ευκαιρίες. Χάνονται ευκαιρίες, άμα δεν βάζει γκολ, αυτά συμβαίνουν.
Ο Βλάχος πέρασε την μπάλα για τον Δημητριάδη που είναι μέσα στην περιοχή. Έγινε το γύρισμα, νέο γύρισμα από τον Δημητριάδη. Η μπάλα out. Κέρδισε ο Αγορογιάννης. Έκοψε ο Καβαγερίδης και τσπάγια. Κάνει το σούτ από μακριά, ο Κουρκούνας πέφτει. Ο Ιωνικός έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αλλά θα μπορούσε να έχει πάρει το παιχνίδι. Αλλά το στερήσανε τρεις καραγκιόζηδες. Ο ένας ήταν ο διαιτητής και οι δύο οι υπόπτες. Με τέτοια διαιτησία, το έχω ξαναπεί, το πρωτάθλημα πάει πίσω. Και οι κύριοι είναι επισήμως καραγκιόζηδες και δεν πρέπει να ξαναδιαιτητεύσουν. Άσαμε δύο βαθμούς. Γιατί το λέω? Γιατί πιστεύω ότι είμαστε σήμερα πιο κοντά σε νίκη, ιδιαίτερα στο δεύτερο μήχρονο. Δούμε πώς η ΑΕΚ συνέτριψε τον Όφη. Σαμαράς πλασαριστά το φάουλ, το σούτ την παραπάνω στον Αρματζίδη, στο σούτ του Σκέντζου. Ο Κασάπης κέρδισε από τον Μαχλά, η μπαλιά για τον Δημητριάδη. Ωραία η μπαλιά τώρα για τον Κωστή από την δεξιά πλευρά της επίθεσης της ΑΕΚ. Πάντα Κωστής. Έφυγε από το Σκέντζο και έστρωσε για τον Κοπιτσί μέσα στην περιοχή. Το σούτ, η απομάκρυνση του Χωσάδα. Ο Παυλόπουλος με δεύτερη προσπάθεια απομακρύνει από την άμυνα της ομάδας του. Δημήτρης Αραβάκος εκτελεί αυτό το φάουλ. Η κεφαλιά από τον Μανολά. Δεύτερη κεφαλιά απομάκρυνση από τον Μακλά. Η κεφαλιά του Σαβεύ και ο Χωσάδας η μπαλά έφυγε out. Με τη μία η παλιά του Σαμπανάτσοβιτς για τον Σαβεύσκι. Εκείνο ο Πουρσανίδης, ο Σαβεύσκι έφυγε ωραία από τον Πουρσανίδη και μπαίνει στην περιοχή. Πάντα Σαβεύσκι γύρισε και ο Σαραβάκος. 1-0 για την ΑΕΚ στο 14 με την εκπληκτική προσπάθεια του Σαβεύσκι. Ο Σαραβάκος δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Στο 14 ΑΕΚ όφη 1-0 στην κατάμεση στη Νέα Φιλαδέλφια. Σαμπανάτζοβιτς άνοιξε για τον Κασάπη. Μπαλιά του Κασάπη για τον Κωστή, μπαλά πέρασε, ο Κωστής έβαλε το κεφάλι, Σαραβάκος το σούτι, μπαλά στα δίχτυα. 2-0 για την ΑΕΚ στο 19 με τον Σαραβάκο. Ο Κωστής κέρδισε την μπάλα με το κεφάλι, αυτή στρώθηκε στο Σαραβάκο, 2-0 για την εκπληκτική ΑΕΚ στο 18. Η ΑΕΚ επιμένει με τον Μανολά, Κοπιτσής και τώρα Σαραβάκος. Μία ακόμα σέντρα στα καρέ του Όφη, το κεφάλι του Δημητριάδη, κεφαλιά, γκολ! 3-0 για την ΑΕΚ στο 26. Η κεφαλιά του Δημητριάδη, η μπάλα για τρίτη φορά στα δίχτυα του Όφη, ΑΕΚ, Όφη 3-0 στο 26. Βέλιτς. Μπαλιά για τον Μούτα. Αυτός και πάλι με τη μία για τον Βέλιτς που πέφτει. Ο Κωνσταντινίδης λέει παίζεται στο μαρκάρισμα του Βέλιτς επί του Κοπιτσί. Ο Μαχλάς κάνει το σούτ, ο Ματζίδης μάζεψε. Ανοίγμα για τον Σαραβάκο. Φεύγει από δεξιά ο Κοπιτσίς. Τώρα του δίνει την μπαλιά ο Σαραβάκος. Κοπιτσίς γυρίζει για τον Κωστή. Το σούτ, ο Χωσάνας απομάκρυνε στη μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ. Ο Σαβεύσκι έφυγε από τον Μούτα. Και κάνει τώρα την μπαλιά για τον Κωστή. Φέρνει την μπαλιά στο αριστερό ο Κωστής. Το σούτ, η μπαλά out. Η μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ. Στο 49. Σαμαράς, Βέλιτς και Βάβουλας πάνω στην μπάλα. Τελικά ο Βάβουλας θα κάνει το σούτ. Ο Ατματζίδης έδιωξε στην καλύτερη ευκαιρία του Όφη στο παιχνίδι στο 52. Μπαλιά του Βέλιτς για τον Θωμαίδη πέρασε. Το κοντρόλ του Θωμαίδη έπεσε, ξανασηκώθηκε. Πλάσαρε πάνω στον Ατματζίδη στο 54 η ευκαιρία του Όφη. Μούτας μπήκε στη φάση ο Μανολάς και κέρδισε. Η αντεπίθεση της ΑΕΚ με την παιδιά του Μανολά για τον Σαραβάκο που δεν είναι offside. Κακό το κοντρόλ, ο Χωσάδας γύρισε, ο Σαραβάκος έπεσε. Ο Κωνσταντινίδης δίνει πέναλτι για την ΑΕΚ στο 19 του δεύτερου μέρους. Ο Σαραβάκος παίρνει φόρα για αυτό το πέναλτι της ΑΕΚ. Την μπάλα στα δίκτυα, 4-0 στο 65 ΑΕΚ Όφη. Ο Κασάπης. Μπαλιά είναι πολύ καλή για τον Σαραβάκο, έχει πάντα τον Παυλόπουλο. Πρόλαβε ο Σαραβάκος, δεν πρόλαβε όμως να γυρίσει. Μπάλα φεύγει out, η ευκαιρία χάθηκε για την ΑΕΚ. Ο Τσάρτας εκπληκτική μπαλιά για τον Κωστή. Με το αριστερό το σούτ την παλακόντραρε στον Κωνσταντινίδη και χάθηκε μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μπαλιά του Παπαβασιλείου για τον Μαχλά. Έχει το Μανώλη Παπαδόπουλο, φέρνει την μπάλα στο δεξί και κάνει την μπαλιά για τον Μούτα. Το πλασέ είναι άσχημο, ο Μανολάς γυρίζει, ο Τματζίδης δεν προλάβει, η μπάλα είναι κόρνερ. Έχει δύο παίκτες ο Βέλιτς, έφυγε από τον Παπαδόπουλο, κάνει τη σέντρα. Ο Ατματζίδης πρόλαβε τον Μαχλά με τη βοήθεια εκεί του Βλάχου και απομάκρυναν. Δεν καμπάνε από αυτά. Αυτό το παιχνίδι θα γίνει στις 8.30. Άρης Λάρισα 1-0. Αθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Το παιχνίδι που έγινε χθες. Ολυμπιακός Δόξα 2-0. Όφη Εθνικός 3-1. ΠΑΟ Απόλλων 1-0. Ιωνικός Ηρακλής 1-1. Λεβαδιακός Θεσσαλικός 1-2. Βαθμολογία της πρώτης εθνικής. Πράγματα κανείς μετά το 0-0 το χθεσινό στο Βύρονα θα μπορούσε να πει για την ΑΕΚ ότι το ενδιαφέρον της πια στρέφεται ολοκληρωτικά στο κύπελο. Η ομάδα του Μπάγεβιτς είχε μεν μια ελαφρά υπεροχή, αλλά ήταν φλίαρη, ασύνδετη και άσφαιρη απέναντι στον ψυχωμένο Αθηναϊκό. Ακούμε τον Γιάννη Μαμουζέλο. Προσπαθεί να περάσει και κρατάει την μπάλα, κάνει το πέρασμα για τον Δημητριάδη μες στην περιοχή. Κόβει ο Θεοδωράκος. Τσάρτας αργεί για τον Δημητριάδη, προσπαθεί να περάσει. Πλασάρει ο Δημητριάδης με υπερένταση, θα μπλοκάρει ο δάφτος. Σαραβάκος.
Σκάβει την μπάλα για το Δημητριάδη. Να δούμε Δημητριάδη στον αέρα το σουτ. Πολύ ψηλά, απογοητευτικό. Δεν ζήγησε το σώμα του καθόλου. Περνάει την μπάλα στον Τσάρτα. Τσάρτας για τον Κασάπη μέσα στην περιοχή. Κάνει το πλασέ στην κίνηση. Μπλοκάρει ο Δάφκος. Μια καλή φάση στο 18 προς 19 λεπτό του παιχνιδιού. Κωστής, η σέντρα για τον Γερεμένκο δεν περνάει. Έξω από την περιοχή ο μόνος επιχειρεί ένα σουτ. Δυνατό, out. Την μπάλα για τον Δημητριάδη. Να δούμε, στρώνεται στον Τσάρτα. Ο Τσάρτας κάνει το σουτ και μπλοκάρει ο Δάφκος που πάντα παρακολουθεί τις φάσεις. Κωστής προσπαθεί να ξεπεράσει και περνάει πράγματι τους αντιπάλους του. Το 1-2 Κωστή. Γίνεται το σουτ. Πολύ ωραίο σουτ στο 1-2 με τον Δημητριάδη από τον Κωστή και η μπάλα λίγο out από το τέρμα του Δάφκου. 52ο προς 53ο λεπτό. Το κόρνερ από τον Σαραβάκο. Η κεφαλιά δεν γίνεται. Γίνεται μια προσπάθεια από τον Σαβεύσκη. Πολλές κόντρες. Σαραβάκος. Σέντρα σουτ και η μπάλα στο πλαϊνό μέρος του τέρματος του Δάφκου. Ντάμπιτς φέρνει την μπάλα στον Γερεμένκο. Δεν βλέπει πίσω του ότι είναι ο Ζόταλης. Ντάμπιτς τώρα μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να περάσει, κάνει το διαγώνιο σουτ στα χέρια του Ατματσίδη. Κερδίζει την μπάλα ο Γορογιάννης. Σαραβάκος. Προσπαθεί να περάσει ο Σαραβάκος, κάνει μια σέντρα σουτ. Ο Σαβεύσκη μέσα στην περιοχή, μέσα στη μικρή περιοχή δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στο τέρμα, αλλά ο διαιτητής έχει δώσει κόρνερ. Δύο λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ο Σαραβάκος ένα νέο κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ. Η μπάλα πάει με φάλτσο και χτυπάει στη δοκό, όχι, είναι πάνω από το τέρμα. Ο Αντωνίου αποφασίζει να κατεβάσει λίγο την μπάλα και να την κρατήσει. Ντάμπιτς. Έρχεται να κόψει ο Κασάπης με δύναμη. Κερδίζει την μπάλα ο Αντωνίου. Κάνει το σούτ από μακριά. Απλώς για να κερδίσει χρόνο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, 19η αγωνιστική μέρα και έχουμε την μεγάλη νίκη της Σκόδα Ξάνθη επί του ΠΑΟΚ με 3-0. Λάρισα Αγροτική Πανιώνιος 1-0. ΑΕΚ Καβάλα 3-0. Δόξα Δράμας Άρης 1-0. Εθνικός Αθηναϊκός 1-2. Μεγάλη νίκη του Αθηναϊκού μέσα στο Καραϊσκάκι. Απόλλων Αθηνών Ολυμπιακός 0-2. Το Σάββατο Εδεσαϊκός Παναθηναϊκός 0-2. Λεβαδιακός Ιωνικός 1-0. Και εδώ είναι μεγάλη νίκη του Λεβαδιακού σε ένα παιχνίδι ζωής θανάτου και για τις δύο ομάδες. Αυτός δίνει και πάλι ωραία για τον Κασάπη μέσα στην περιοχή. Κασάπης γύρισε, έρχεται ο Κωστής από μακρύνο Νικολαίδη. Κωστένογλου. Ο Κατσικιώτης κέρδισε παλιά με τη μία για τον Πραματάροφ που δεν είναι offside. Τρέχει να τον μαρκάρει ο Παπαδόπουλος. Ψάχνει στήριγμα Πραματάροφ και γυρίζει για τον Νάτσεφ με τη μία το σούτ. Έσωσε ο Ατματζίδης. Αποβέβαιη παραβίαση την ΑΕΚ στο έκτο λεπτό. Νάτσεφ εκτέλεσε. Η κεφαλιά out από τον προθυμένο Καρασαβίδη στο έκτο λεπτό. Η επίθεση Καβάλας. Ο Σαραβάκος θα εκτελέσει αυτό το φόλ για την ΑΕΚ απευθείας. Η μπάλα στο τοίχο, στο δοκάρι. Έρχεται ο Μανολάς να κάνει το shoot out. Η μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ χαμένη στο 12 από το Στέλιο Μανολά. Η αντεπίθεση της Καβάλας με το άνοιγμα του Νικολαίδη για τον Νάτσεφ. Έφυγε ωραία από τον Παπαδόπουλο. Κάνει το πλασέ πάνω στον Ατματζίδη ο Νάτσεφ στο 15. Σαβεύσκη για Κετσπάγια. Ο Σαβεύσκη γύρισε για τον Κοπιτσί. Σέντρα κεφαλιά out από τον Βασίλη Δημητριάδη στο 19. Σαραβάκος εκτελεί αυτό το corner για την ΑΕΚ. Η κεφαλιά από τον Κωστή, μπαλά έφυγε out το 26. Κοπιτσής ξέφυγε από τον Τσαπανίδη και κάνει τώρα τη σέντρα. Μπαλά πέρασε Κωστής μόνος του Πλάσαρο Αργυρίου, έσωσε την Καβάλα. Ο Κωστής δεν θα ξανακερδίσει την μπάλα. Η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 28. Παπαδόπουλος μπαλά για τον Κωστή. Αυτός με τη μία για τον Κετσπάγια. Κετσπάγια μπαλά για τον Δημητριάδη. Πλάσαρο Δημητριάδη out. Μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο 32 με τον Βασίλη Δημητριάδη. Η Καβάλα στην αντεπίθεση με τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης έφυγε ωραία από τον Μανολά. Ο Πραματάροφ ζητάει την μπάλα, πέρασε για τον Νάτσεφ, μπαλά για τον Πραματάροφ μέσα στην περιοχή. Ο Βούλγαρος στο σουτ, η μπάλα έφυγε out. Η μεγάλη ευκαιρία για την Καβάλα στο 33 από τον Πραματάροφ. Κωστής. Κεσπάγια. Σαβεύσκη. Μπαλιά ωραία για τον Κασάπη. Γύρισε ο Κασάπη, η μπάλα πέρασε. Δεν υπάρχει κανένα να την προωθήσει στα αλήθεια στο 43. Σαραβάκος και Κετσπάγια πάνω στην μπάλα. Τελικά ο Σαβεύσκη εκδίδει την μπάλα στο τείχος, αλλά δίνει επανάληψη ο Αστερής και κίτρινη κάρτα. Στον Βακερδί. Κόκκινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Νικολαίδη, κόκκινη από τον Αστερή. Η Καβάλα θα συνεχίσει για τα επόμενα 40 λεπτά με 10 παίκτες. Ο Κωστένογλου. Μανολάς.
Μανολάς θα κάνει το σούτ από μακριά. Η μπάλα στο δοκάρι. Στην επιστροφή ο Καρσαβής απομακρύνει. Δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΚ στο 52. Εκτέλεσε ο Νάσεφ το φάουλ για τον άλλο Βούλγαρο τον Πραματάρο. Κεφαλιά προς τα πίσω. Το σούτ, την μπάλα out. Κοπιτσής. Μανολάς. Μπαλιά για τον Σαραβάκο που έφυγε ωραία από τον Τσαπανί. Το σούτ Σαραβάκου, μπάλα στα δίκια. Το 1-0 για την ΑΕΚ με τον Δημήτρη Σαραβάκο στο 13 του δεύτερου μέρους. Παλιά του Κοπιτσή για τον Σαραβάκο που δεν είναι σε θέση offside. Σε τα θέτουμε το 2-0 ο μικρός, πλασάρι, έσωσε ο Αργυρίου. Έχει τον Δημητριάδη, γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ μέσα σε 2 λεπτά, 2 γκολ. Στο 14 του δεύτερου μέρους ο Δημητριάδης κάνει το ΑΕΚ καβάλα 2-0. Παλιά του Νάτσεφ για τον Πραματάροφ, λέει παίζεται ο εφόπτης Μαρίνο. Σου του Πραματάροφ πάνω στον Ατματζίδη στο 4 του δεύτερου μέρους. Κασάπης. Προωθεί το Κασάπη, έκανε ωραία παλιά για τον Δημητριάδη και πάλι για τον Κασάπη, πλάσαρο Κασάπη, γκολ! 3-0 για την ΑΕΚ στο 17 του δεύτερου μέρους. Μέσα σε 5 λεπτά η ΑΕΚ πετυχαίνει 3 γκολ σε βάρος Καβάλας. Δημητριάδης, παλιά ωραία για τον Κεσπάγια που δεν είναι στο offside, τον πρόλαβε όμως ο Αργυρίου στο 18 του δεύτερου μέρους. Παλιά του Κωστένογλου για Μανολά. Το σούτ του Μανολά, η μπαλά έφυγε έξω. Από τα δοκάρια του Αργυρίου στο ημίωρο του δεύτερου μέρους. Ο Δημητριάδης. Παλιά του Δημητριάδη καλή για τον Σαραβάκο. Έχει πάντα τον Τσαπανίδη. Ξέφυγε ο Σαραβάκος. Γύρισε τσάρτα. Φλάσσερ. Έσωσε ο Αργυρίου στη μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στο 89. Τσάρτας. Παλιά του Τσάρτα. Πολύ καλή για τον Σταματή. Ο Σταματής πάνω στον Αργυρίου. Στις καθυστερείς του αγώνα. Ηρακλής 1-1. Παναθηναϊκός Ιωνικός 2-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, Όφη Λεβαδιακός 0-0, Ολυμπιακός Εδεσαϊκός 1-0, Λάρισα Αγροτικής Κόντα Ξάνθη 6-1, Πανιόνιος Δόξα 3-0, Καβάλα Εθνικός 1-2, Άρης Απόλλων 4-1. Παίζει με το 1 λεπτό, η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ ευνοϊκή θέση. Ο Δημήτρης Σαραβάκος έχει πάρει αρκετά μέτρα φόλα, σπεσιαλίστα σε αυτά τα χτυπήματα. Η μπάλα περνάει, υπάρχει out. Ο Φανρόι θα εκτελέσει το corner για τον ΠΑΟΚ με πολύ δύναμη εκεί που είναι ο Λαγωνίδης που παίρνει την κεφαλιά. Ο Ατματσίδης πετάει την μπάλα corner. Ο Ζαγοράκης με δύναμη, ο Ατματσίδης χάνει προς τη στιγμή την μπάλα αλλά την μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Ο Σαβεύσκι για τον Κωστή που κάνει το shoot goal 0-1 για την ΑΕΚ. Σε μια φάση που δεν έδειχνε τίποτε από όλα αυτά, στο 27 το 0-1 για την ΑΕΚ με τον Χρήστο Κωστή, σε μια φάση που δεν έδειχνε τίποτε, ο Κωστής βρέθηκε στην περιοχή, πλάσαρε τον Μπρουλιωτόπουλο 0-1. Πέσε με το 50 λεπτό, το φάουλ σε πολύ ευνοϊκή θέση για τον ΠΑΟΚ με Φανρόι Καπετανόπουλο. Ο Φανρόι τελικά η μπάλα περνάει, γκολ, 1-1. Εκπληκτικό πραγματικά το φάουλ από τον Ιλανδό που ακινητοποίησε και τους 11 ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και πολύ περισσότερο τον Ηλία Ατματζίδη που έμεινε στήλη άλατος. Παίζουμε το 55 λεπτό, ο Σαραβάκος εκτελεί το φάουλ, ο Πουρλιωτόπουλος με γροθιές. Υπάρχει επιθετικό φάουλ του Δημητριάδη. Έφυγε ο Φανερόι με δύναμη συρτό αυτή τη φορά, η μπαλά είναι out. Ο Ζουμπούλης του Σουνίδης περνάει μόνος του. Για να δούμε, θα βρει το Φανερόι. Η μπάλα τελικά βγαίνει στον Φανερόι που κάνει το σουτ στην κίνηση out. Το 22ο λεπτό, το φάουλ, η κεφαλιά του Ζαφυρίου, ο Ατματζίδης μπλοκάρει. Πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ο Δημητριάδης αφήνει για τον ξεχασμένο Κωστή το shoot out. Να η απάντηση της ΑΕΚ. Ο Σαβεύσκης στο κόρνερ, ο Μανολάς δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Τελευταία στιγμή θα απομακρύνει ο Αλεξίου. Το shoot από τον Κοπιτσή με δύναμη, ο Πουρλιωτόπουλος μπλοκάρει. 1-2, Καβάλα Γιάλισος 3-1, Εθνικός ΑΕΚ 0-1 και Εδεσαϊκός Λάρισα 2-0. Πήρε την νίκη από τον Εθνικό Στάδιο Καρεσκάκη σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις. Στο Φαλιρικό Στάδιο ήταν το απόγευμα Αποστόλης Δαλούγκας. Η πρώτη προσπάθεια του παιχνιδιού για την ομάδα του Εθνικού με τον Μπάντοβιτς στο σουτ. Πολύ ωραία μπλοκάρι, ο Ατματζίδης. Σαβεύσκι. Πολύ ωραία παλιά για τον Τσάρτα. Να δούμε ο Τσάρτα σε καλή θέση. Τέτα τέτο σουτ. Γκολ. Το 1-0 για την ΑΕΚ. Να λοιπόν ο Βασίλης Τσάρτα στο 15. Παίρνει μια όμορφη παλιά από τον Τόνι Σαβεύσκι. Μπαίνει στην περιοχή. Μόνος και μαρκάριστος. Αδύνατη να αντιδράσει η άμυνα του Εθνικού. Απέναντι στον Καρασάβα ο Τσάρτα πλασάρει και κάνει το 1-0 για την ΑΕΚ στο 15ο λεπτό. Μπορούσε κάλλιστα να έχει τελειώσει και 0-0 το αποτέλεσμα. Κάναμε ένα λάθος αμυντικό τραγικό. Με μεγάλο κενό χώρο στους δύο center back. Το πληρώσαμε.
και οι μεγάλες ομάδες δεν συγχωρούν εύκολα αυτές τις φάσεις. Βγήκε ο Τσάρτας πίσω από την πλάτη της άμυνάς μας και δεν τον είδαμε. Και ήταν μια πολύ έξυπνη παλιά του Σαβέσκη, από το οποίο προήρθε και το γκολ. Το παίξαμε στα ίσια το παιχνίδι, μπορούσαμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον την ισοπαλία. Αλλά ήρθε ένα γκολ το οποίο δεν περιμέναμε στο πρώτο μήχρονο και ήρθε η ήττα. Πάντοβιτς, σέντρα του Πάντοβιτς, βλάχος. Το σούτ από το Τσιφούτι, out. Σαραβάκος, ωραία προσπάθεια για τον Κετσπάγια. Offside λέει ο δεύτερος υπόψης γραμμών. Έχει αντίθετη άποψη ο Δημήτρης Σαραβάκος. Προσπαθεί μόνος του, ζητάει την μπάλα ο Τσιφούτης, Νινιάδης. Πολύ ωραία παλιά για τον Αναστασίου. Σε καλή θέση. Αναστασίου γυρίζει. Πάντοβιτς ο σούτ, out. Καλή ευκαιρία για τον Εθνικό. Φάουλ για τον Εθνικό στο 34 με έναν πολύ καλό σουτέρ, τον Αναστασίου. Εκτελείται πολύ ωραίο στη γωνία, μόλις out. Πολύ καλό σούτ από τον Αναστασίου. Βλάχος. Ωραία παλιά, είναι ξεμαρκάριστος εκεί ο Τόνι Σαβεύσκη που έχει περάσει από τα δεξιά. Σαβεύσκη πολύ έξυπνα για τον Σαβανάζοβιτς. Δεν είναι κανείς offside. Σαβανάζοβιτς, να το γκολ, όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, αποκρούει ο Καρασάβα στο σούτ του Τσάρτακ. Έξυπνα για τον Σαραβάκο. Η παράλληλη σέντρα Μανολάς, παραλίγο τον γκολ. Πρέπει να ξέρετε ότι είχαμε κάνει ένα παιχνίδι πριν τρεις μέρες. Σαν Λίκη, που ήταν δυνατό. Και βέβαια άφησε κάποια σημάδια. Έχουμε και ένα παιχνίδι πάλι τώρα σε τρεις μέρες. Στο Ξάνθη με τη Ξάνθη. Αυτά παίζουν ρόλο. Πολύ ωραία προσπάθεια. Πάντοβιτς πολύ ωραία, έχει και τον κοινό χώρο, κάνει και το shoot out. Στην παλιά για τον Κωστή. Κωστής κερδίζει την κόντρα. Να ο Σαπανάσοβιτς που έρχεται από πίσω, ο Σαπανάσοβιτς πλασάρει, out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κασάπης, ωραίο παιχνίδι από την άλλη μεριά. Τσάρτα στο shoot, καλό shoot out. Πολύς κόσμος μέσα στα καρέ του Καρασάβα. Εκτελεί ο Σαβεύσκη. Η κεφαλιά πολύ καλά, out από τον Μανώλη Παπαδόπουλο κεφαλιά. Έχει μείνει ένα παιχνίδι ακόμα που οπωσδήποτε χρειάζεται να παίζουμε δυνατά, να κερδίζουμε, γιατί ο Εθνικός και σήμερα έδειξε ότι είναι διαφορά από τον Εθνικό στο πρώτο γύρο και σήμερα μεγάλη διαφορά, δηλαδή είναι καλύτερο. Δόξα δράμας Λάρισα Αγροτική 2-1, Απόλλων Αθηνών Πανιώνιος 2-1, Ηρακλής Καβάλα 2-0, Εδεσαϊκός Άρης 2-3, Λεβαδιακός Αθηναϊκός 0-2, Ιωνικός Ολυμπιακός 2-2, Παναθηναϊκός Όφη 2-0. Όπως είπαμε χθες, είχαμε δύο παιχνίδια. Να περάσουμε πρώτα από τον αγώνα της Ξάνθης, όπου Σκόδα Ξάνθη και ΑΕΚ μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς. Στην Ξάνθη, η ΑΕΚ έχασε την πρώτη της καλή ευκαιρία όταν σε κόρνερ του Σαραβάκου ο Βλάχος έπιασε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα out. Σε μια πανοβιότυπη φάση λίγα λεπτά αργότερα, πάλι σέντρα του Σαραβάκου, ο Κωστής πετάχθηκε για την κεφαλιά, την μπάλα όμως κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Γιωργούση. Σκόντα Ξάνθη πέρασε την αντεπίθεση και είχε την πρώτη της καλή ευκαιρία όταν σε σούτ του Μαλαδένη η μπάλα πέρασε λίγα εκατοστά έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Ατματζίδη. Στη συνέχεια ο Χαλκίδης πάσαρε στο Τζάτζο, αυτός πραγματοποίησε αμέσως την παράλληλη σέντρα προς την εστία του Ατματζίδη, αλλά ούτε ο Μαρτσέλο ούτε και ο Τεγκελίδης δεν μπόρεσαν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα. Η Ξάνθη πίεζε για τον γκολ, ο Μαλαδένης πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, αλλά η έγκαιρη κόντρα του Παπαδόπουλου αποσόβησε τον γκολ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τη Θρακιώτικη ομάδα για να ανοίξει το σκόρ ήταν όταν σε σούτ του Τεγκελίδη η μπάλα βρήκε πρώτα στο δοκάρι του Ατματζίδη και έπειτα κατέληξε στην αγκαλιά του. Ο Κασάπης λίγο αργότερα σέντρερε από τα αριστερά, η κόντρα ευνόησε τον Δημητριάδη, αλλά το σούτ του από το σημείο του πέναλτι πέρασε λίγα εκατοστά out από το δοκάρι του Γιωργούση. Ο Πάνου κέρδισε και εκτέλεσε φάουλ για την Ξάνθη, η μπάλα όμως πέρασε σύριζα out. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ο Πάνου πέρασε έξοχη μπαλιά στο Βρίζα, αυτός πρώτου Ατματζίδη πάτησε την μπάλα χάνοντας έτσι τον γκολ για την ομάδα του. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ξάνθη μπήκε πάλι δυνατά στο παιχνίδι. Ο Πάνο όμως το 46 από ευνοϊκή θέση για γκολ, σούτερ ο Ατματζίδης όμως απέκρουσε αισθηκτοδός με τα πόδια. Στο 53 η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Η σκαυτή σέντρα του Σαραβάκου βρήκε αποδέκτη τον Μανολάο, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε με κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Γιωργούση. Δικαιολογημένοι πανηγυρισμοί για το διεθνή στόπερ, ο οποίος βρέθηκε αφύλακτος μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ξάνθης. Στο 63 ήρθε η ισοφάριση για τη Σκόντα. Ο Πάνο εκτέλεσε ευθύβολα και δυνατά φάουλ. Η μπάλα χτύπησε στο έδαφος, ξεγελώντας τον Ατματζίδη και κατέληξε στα δίχτυα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για τον Πάνο και τους ξανθιώτες παράγοντες. Η τελευταία ευκαιρία για την ΑΕΚ χάθηκε όταν η σέντρα του Κασάπη βρήκε το Σαραβάκο αφύλακτο στην περιοχή. Εκείνος όμως καθυστέρησε, στέλνοντας τελικά την μπάλα εύκολα στα χέρια του Γιωργούση. Δυστυχώς στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να βάλουμε κάποιο γκολ. Που παίξαμε μάλλον και καλό ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο, μπαίνοντας, κάναμε μια πολύ καλή ευκαιρία πάλι, δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα γκολ. Και στα επόμενα λεπτά μας έβαλε ένα γκολ η ΑΕΚ, που στο τέλος, έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι που πήραμε και το χ.
πιστεύω ότι μπορούσε να κερδίζει και στο τέλος και ξανά και εμείς. Κι αν και η ισοπαλία. Μπορεί να είναι ευχαριστημένο και δύο μάτς ανάλογα. Εμείς είχαμε ένα 0. Ξανά μπορεί να οι ευκαιρίες που είχε. Περιπετειώδη παιχνίδι, κέρδισε τον Ολυμπιακό 3-2. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει στο πρώτο μάτς 2-1. Συνολικό σκορ για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό 4-4, αλλά μετράνε τα εκτός έδρας γκολ που ήταν του Παναθηναϊκού περισσότερα. Η ΑΕΚ πέρασε κερδίζοντας για δεύτερη φορά τον Εθνικό 2-1 αυτή τη φορά. Όπως επίσης για δεύτερη φορά κέρδισε η Καβάλα την ομάδα του Ιαλισσού στη Ρόδο με 3-2 και ο Εδεσαϊκός το Αλκαζάρ τη Λάρισα με 2-0. Προκρίνονται λοιπόν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Καβάλα και Εδεσαϊκός. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες και ήταν ο Άγγελος Μεδρινός. 3 λεπτά παιχνιδιού, πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ. Σαραβάκος εκτελεστής μπάλα πέρασε από όλους. Έγινε το λάθος από τους αμυντικούς του Εθνικού. Το σουτ από τον Γετσπάγια. Ένα σουτ που είχε περίεργη τροχιά η μπάλα. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ με τον Τιμούρ Γετσπάγια ανοίγει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό. Στη Νέα Φιλαδέλφεια 1-0 προηγείται του Εθνικού. Το γκολ που ξαναβλέπουμε, η μπάλα έφτασε στον Τιμούρ Γετσπάγια, άφησε επιχείρηση στο σουτ. Η πορεία της μπάλας ήταν περίεργη, ξεγελάστηκε και ο Θόδωρος Κάντας, ο τερματοφύλακας του Εθνικού, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του. Αυτός για τον Σαραβάκο. Παρασύρει τον καψί ο Σαραβάκος. Μοιράζει για τον Βλάχο. Μιχάλης Βλάχος κατά μέτωπο επίθεση, επιχειρεί για το σουτ, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, φάση αυτή στο 20. Κασάπης. Προσπαθεί να ανοίξει για τον Γετσπάγια και τα καταφέρει. Γετσπάγια γυρίζει για τον Κοπιτσί. Κοπιτσί μέσα στην περιοχή. Βγήκε και ο Κάντας. Ο διαιτητής λέει συνεχίζεται. Στο 27 οι διαμαρτυρίες των παικτών αλλά και των οπαδών της ΑΕΚ για την φάση αυτή, την επίμαχη φάση. Όταν ο Κάντας βγήκε να διώξει την μπάλα και μάλλον πρέπει να βρει και τα πόδια του Χάρη Κοπιτσί. Βγαίνει στην αντεπίθεση ο Σαβεύσκη. Σαβεύσκη περνάει και τον Κάντα. Είναι άδειο το τέρμα, αλλά είναι πολύ πλάγιο ο Σαβεύσκη. Γυρίζει την μπάλα για τον Δημητριάδη, στρώνει αυτό και σπάει. Πολύ ωραία η επέμβαση του Κάντα. Να λοιπόν που το παιχνίδι στο 28 παίρνει φωτιά. Η μπάλα για τον Γετσπάγια. Γετσπάγια κάνει το σούτ έξω από την περιοχή. Ο Κάντας διώχνει σε κόρνερ. 48 λεπτά παιχνίδι ο Σαραβάκος στην εκτέλεση του φάουλ. Έδιωξαν οι αμυντικοί του Εθνικού. Το σούτ από τον Γετσπάγια και είναι το 2-0. Λάθος της άμυνας του Εθνικού. Το 2-0 για την ΑΕΚ. 48 από την εκτέλεση φάουλ του Σαραβάκου. Η μπάλα κατέληξε από πόδια του Τιμούρ και τσπάει ο Γεωργιανός στο 3ο λεπτό της επανάληψης όπως και στο 3ο λεπτό του αγώνα. Κατάφερε να βρει δίχτυα, κάνει το σκορ λοιπόν 2-0. Μανουλάς που ανοίγει ωραία την μπάλα για τον Κοπιτσί. Κοπιτσίκης είναι μόνος, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κάντα, ο τερματοφύλακας του Εθνικού. Κατάφερε να διώξει την μπάλα. Ξάνθης ανοίγει την μπάλα για τον Καμίτσι. Καμίτσι από την άλλη πλευρά. Η μπάλα έρχεται στον Αστέρι, ο Γιώτσα που κάνει το σουτ. Πολύ ωραία η επέμβαση στο Καραγιάννη σε κόρνερ. Σαμπανάτζοβιτς ανοίγει για τον Γετσπάγια. Σαραβάκος στο σουτ συγκίνηση. Η μπάλα καταλήγει out. Χειροκρότητα όμως η πολύ ωραία αυτή ενέργεια του Δημήτρη Σαραβάκου. Μανολάς οργανώνει επίθεση για την ΑΕΚ. Μοιράζει τώρα στο Τζιάρτα. Και από εκεί μπάλα για τον Δημητριάδη που δεν έζησε offside. Ο Δημητριάδης πέρασε και τον Κάντα. Δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ. Η μπάλα κατέληξε out. Η μπάλα για τον Γιώτσα. Γιώτης. Προσπαθεί να περάσει ο Γιώτης. Δείχνει να τα καταφέρει. Μοιράζει για τον Πάντοβιτς. Κάνει αυτό το σουτ. Έρχεται από την άλλη πλευρά. Ο Ξάνθης η μπάλα βρίσκει το δοκάρι. Η μπάλα για τον Γετσπάγια από τον Τσάρτα. Δεν είναι offside ο Τιμούρ Γετσπάγια. Γετσπάγια προσπαθεί να αποφύγει τον Κάντα. Έχει δίπλα τον Σαραβάκο. Δεν του δίνει την μπάλα. Τώρα τη δίνει την μπάλα. Όταν γύρισαν οι αμυντικοί του Εθνικού. Το σούτ από τον Σαραβάκο όμως ήταν χλιαρό. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Κασάπης καθυστερεί. Γυρίζει στο Τσιάρτα. Τσάρτας για τον Σαραβάκο που δεν είναι και πάλι σε δέση offside. Σαραβάκος απέφυγε τον Κάντα. Τελευταία στιγμή έρχεται να διορθώσει το λάθος ο Καψής. Γιώτης. Ανοίγει για τον Ινιάδη που δεν είναι σε θέση offside, έφυγε από την πλάτη των αμυντικών της ΑΕΚ. Ινιάδης μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ και μειώνει για τον Εθνικό. Ο μικρός όμως από τη Γεωργία της Σοβιετικής Ένωσης, ο Ινιάδης, βρίσκει και πάλι δίχτυα. Έτσι 5 λεπτά πριν το τέλος μειώνει το σκορ. 2-1, εξακολουθεί να προηγείται η ΑΕΚ. Ιδιαίτερα στο πρώτο μήχρονο. Από την ομάδα μου. Στο δεύτερο ήταν κάποιο καλύτερα. Παρά απ' όλα που χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Καλές ευκαιρίες. Το πιο σημαντικό είναι ότι προκριθήκαμε.
Η ομάδα είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σκεφτόμαστε αυτές τις τρεις υπόλοιπες μέρες πριν το παιχνίδι. Πάλι με το εθνικό. Να τους έχουμε όσο μπορούμε πιο φρέσκους. Και με τον Ολυμπιακό. Η Ένωση νίκησε δύσκολα 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφια σε ένα παιχνίδι Grand Guignol με γκολ του Αναστόπουλου στο 4 και 2 γκολ του Μαύρου στη συνέχεια στο 52 και 63. Όμως η ΑΕΚ διπλασίασε τις νίκες της στη ρεβάνς. Κοκολάκης. Δίντσικος. Ο Μαύρος μπαίνει απειλητικά στην περιοχή του Ολυμπιακού και γκολ. Ακριβώς στο 34ο λεπτό της επανάληψης και που ισοδυναμεί θα έλεγα με την πρόκριση. Στα ημιτελικά ο Ηρακλής νίκησε 3-1 στο πρώτο παιχνίδι την ΑΕΚ στο Καφτατζόγλιο και ο ΠΑΟΚ 2-0 την έκπληξη του Θεσμού τη Ρόδο. Ας δούμε όμως τι έγινε στα δεύτερα παιχνίδια. Εν 10ο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφια το αυτογκόλ του Γαλατίδη, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 στο 10ο λεπτό. Ο Γαλατίδης ευνηδία στο τερματοφύλακα του Κιτσιούδη και εδώ στο 21ο λεπτό ο Κώτης μπαίνει στη φάση, θα γυρίσει στο Μαύρο, αυτό στα πλασάρι, η ΑΕΚ φτάνει στο 2-0. Σκορ πρόκρισης μετά το 3-1 του Καφτατζογλίου μέσα σε 10 λεπτά και μπροστά σε 30.000 κόσμο. Στο Σμαραγδένιο νησί ο Τρίμχολτ καταδιώκει τον Παπαϊκονόμου και τον αναγκάζει με αυτό το αυτογκόλ να πλασάρει τον τερματοφύλακα του, το Συρίγκο κατά λάθος βέβαια, 0-1 δεύτερη νίκη για τον ΠΑΟΚ μετά το 2-0 της Τούμπας. Ο τελικός της 29 Ιουνίου του 83 ήταν σημαδιακός για δύο λόγους. Ήταν ο πρώτος τελικός κυπέλου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, αλλά και το παιχνίδι όπου σφράγγισε τη μεγάλη του καριέρα ο Γιώργος Κούδας. Η πρώτη, αν θυμάμαστε καλά, η πρώτη λανθασμένη παλιά από τον Γιώργο τον Κούδα θα πάρουν με τον Μπαλί που θα ανοίξει ωραία για τον Κώτη. Μαύρος μέσα στην περιοχή και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ ακριβώς στο 27ο λεπτό. Ένα πελώριο κενό στην άμυνα του ΠΑΟΚ που μέχρι τώρα στεκόταν πάρα πολύ καλά. Αλαβάντας για τον Δημόπουλο που δεν είναι offside, γυρίζει την μπάλα και είναι το 1-1. Ή μάλλον όχι, έχει σηκώσει το σημαίακι του, έχει σηκώσει το σημαίακι του ο επόπτης γραμμών. Τραβιέται η άμυνα της ΑΕΚ μπροστά, πάει ο Αρδίζογλου, μεγάλος ο κίνδυνος, η μπάλα πάει προς τα δίκτυα και τελικά ο Αρδίζογλου πριν περάσει τη γραμμή της εστίας θα διώξει σε κόρνερ. Μπαλής Γιωργάμλης με μια ωραία μπαλιά για τον Βλάχο, από τα δεξιά είναι ο Κώτης. Ο Βλάχος μπαίνει μόνος του, μπαίνει πιο βαθιά και είναι ένα έξοχο γκολ. Είναι το 2-0 από το Βαγγέλη Βλάχο. 35ο λεπτό, ένα από τα αρρώτερα γκολ που έχουν μπει στα ελληνικά γήπεδα. Αποτελέσματα, αυτά είναι τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος. Έχουμε Δόξα Δράμα, Σκόδα Ξάνθη 0-1. Μεγάλη νίκη της ομάδας της Ξάνθης. ΑΕΚ Εθνικός 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφια. Λάρισα Αγροτική Απόλλων Αθηνών 2-0. ΠΑΟΚ Ηρακλής έμειναν στο 0-0 σε ένα σπουδαίο παιχνίδι για το ποια ομάδα θα βγει πρώτη. Όπως σας είπαμε προηγουμένως, να δούμε διαφορετικό. Που έκανε το σουτ, έχασε ο Καρασάβας. Πέναλτι λέει ο κύριος Μικάκης όταν ο Καρασάβας έχασε την μπάλα στο σουτ του Σαραβάκου. Ο Κωστής προσπάθησε να εκμεταλλευτεί εκείνη την αδράνεια του τροματοφύλακα. Τσίπησε την μπάλα ο επιθετικός της ΑΕΚ. Ο Καρασάβας βρήκε τα πόδια του, τον ανέτρεψε. Έτσι στο 4ο λεπτό η ΑΕΚ έχει κερδίσει πέναλτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Δημήτρης Σαραβάκος απέναντι στον Καρασάβα. Η ευκαιρία για το 1-0 για την ΑΕΚ την εκμεταλλεύεται ο Δημήτρης Σαραβάκος και ανοίγει με πέναλτι το σκορ εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Εθνικός 1-0. Τσάρτας πλασαριστά για τον Αγορογιάννη. Και πάλι αυτό στον Τσάρτα. Κάνει το σούτο Τσάρτας, ο Καρασάβας με μια καλή απόκρουση διώχνει την μπάλα σε νέο κόρνερ. Ο Μπουγάς άνοιξε δεξιά στον Πάντοβιτς. Καλή επίθεση για τον Εθνικό. Η σέντρα από τον Πάντοβιτς. Έχασε ο Ατματζίδης στο πλασέ από τον Ξάνθη. Λίγο πριν την μπάλα περάσει την γραμμή του τέρματος, ο Νίκος Κωστένογλου γλιτώνει την ΑΕΚ από την ισοφάριση. Πέρασε για τον Κωστή. Ο Κωστής άνοιξε την μπάλα και ξέφυγε. Πέρασε και από τον Μπουγά ο Βάσμπεργκ τελικά. Έφτασε ο Κωστής, κρατάει την μπάλα στην περιοχή. Ανοίγει ο Σαραβάκος, αφήνει ο Τσάρτας. Στην απόκρουση του αγώνα μέχρι στιγμής ο Καρασάβας με τα πόδια. Ξάνθης. Έκανε την παλιά στην περιοχή ο Καμίτσης στο σούτ από τον Γιώβησης. Η τρομερή ευκαιρία για τον Εθνικό να ισοφαρίσει. Ο Τσάρτας στην εκτέλεση του φάουλ. Δεν μπορεί ο Κωστής, μπορεί ο Αγορογιάννης, όχι ούτε αυτός. Ο Γρηγορίου με την μπάλα για τον Εθνικό πέρασε για τον Καμίτση με την περιοχή το σούτ. Ο Ατματζίδης σε κόρνερ, νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό. Κωστής πάντα περνάει, κάνει και το σουτ, καλό σουτ. Η μπάλα λίγο πάνω το δοκάρι του Καρασάβα. Πάντα ο Τσάρτας, κάνει και τη σέντρα ο Βάσμπεργκ, το σαφ μπορούμε να πούμε.
Έστειλε την μπάλα κόρνερ. Πάντα ο Γεωργιανός μέσα στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Κοντά το Βάσμπερκ. Πέρασε ο Κεσπάγια. Κάνει το γύρισμα. Έχασε ο Καρασάβας. Σαραβάκος γίνεται κάτοχος της μπάλας. Μέσα στην περιοχή το σουτ. Η μπάλα είναι out. Πάντοβιτς. Ο Παδόπουλος με το κεφάλι. Ο Γιώβησης προσπάθησε. Ο Μανολάς όμως έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Οι παίκτες του Εθνικού ζητούν ανατροπή, ζητούν πέναλτι, ίσως επικίνδυνο παιχνίδι του Μανολά. Ο Κωστένογλου άνοιξε την μπάλα, κάνει και τη σέντρα με τα αριστερό. Ο Κωστής μες στην περιοχή τώρα, κάνει το κοντρόλ, αποκρούει ο Καρασάβας. Σαβεύσκι. Ανοίχθηκε ο Τσάρτας και πήρε την μπάλα από το Σαβεύσκι. Μες στην περιοχή γυρίζει στο Σαραβάκο. ΑΕΚ Εθνικός 2-0 σε μια φάση που ήταν διάχυτη από πνεύμα συνεργασίας. Ο Δημήτρης Σαραβάκος πέτυχε το δεύτερο δικό του γκολ σήμερα. ΑΕΚ Εθνικός 2-0. Η σέντρα είναι για τον Γιώβησης, φεύγει σε την κεφαλιά και ο Ατματζίδης με εκπληκτική απόκρουση. Ο Νινιάδης στον Πάντοβιτς. Η σέντρα τον Πάντοβιτς, γκολ από τον Καμίση. ΑΕΚ Εθνικός 2-1 με τον γκολ του Καμίση στο 31ο λεπτό της επανάληψης. Ο Εθνικός λοιπόν καταφέρνει να πετύχει ένα γκολ μετά από αυτές τις πολλές και μεγάλες ευκαιρίες που είχε με τον Καμίση, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την σέντρα του Πάντοβιτς. Το 1 από όλων Αθηνών Δόξα Δράμας 5-0, Ηρακλής ΑΕΚ 3-3, Εδεσαϊκός Λάρης Αγροτική 3-2, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 0-1, μεγάλη νίκη της ομάδας του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι, Ηρακλής ΑΕΚ μοιράστηκαν γκολ και βαθμούς. Ηρακλής ΑΕΚ 3-3, μικρόφωνο στο Καφατζόγλιο Στάδιο στο Γιάννη Πάκο. Γιωβάνοβιτς αυτό το φάουλ. Καλοχτυπημένο, δεν πρόλαβε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μπλόκαρε ο Καραγιάννης. Πέμπτη κεφαλιά ο Ανδρεάδης. Και τώρα ο Σακελαρίδης έχει χώρο για κάτι καλό. Μια σέντρα θα βγει, θα χάσει την μπάλα ο Καραγιάννης. Δεν υπήρχε κανείς και ανώλευκος εκεί να τις πρόξει να περάσουν στα δίχτυα. Ανδρεάδης πεισματάρης, κερδίζει τις κόντρες, περνάει τους πάντες, αλλά πάντα φαίνεται να του πήραν τα πόδια εκεί. Ο Βέλιος όμως αντί για πέναλτι δίνει τεχνική ποινή. Κωστής έκλεψε την μπάλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Δίνει την πάσα στο Γιωβάνοβιτς με τη μία η σέντρα για τον Μιρτσέκη. Μαζί με τον Καραγιάννη τρέχει αυτός. Πέφτει ο Μιρτσέκη στη μεγάλη περιοχή. Και αυτή τη φορά παίζεται από το Βέλιο. Διαμαρτυρίες στο Καφτατζόγλιο. Και να είδατε επίθεση τώρα για τον Ηρακλή. Ανδρεάδης με στρίγματα Κατικαρίδη και Μιρτσέκη. Θα κάνει τελικά το σούτο νεαρός. Θα ανοίξει το σκορ στο Καφτατζόγλιο. Ο Βασίλης Ανδρεάδης. 17 λεπτά παιχνιδιού. Ηρακλής ΑΕΚ 1-0. Άνοιξε λοιπόν το σκορ στο Καφτατζόγλιο. Ήταν η προσπάθεια του Ανδρεάδη, ο οποίος προτίμησε να κάνει το σούτ και να μην δώσει την πάσα. Τελικά ο νεαρός δικαιώθηκε. Ηρακλής ΑΕΚ 1-0 από το 17. Κατικαρίδης κυνηγάει τώρα το σταματή. Λάθος του σταματή. Μπαίνει στη φάση ο Ανδρεάδης, θα κάνει την προσπάθεια. Υπάρχει χώρος για τον επιθετικό του Ηρακλή να δούμε την επιλογή του. Μια πάσα στο Γιωβάνοβιτς. Η ευκαιρία για τον Ηρακλή Μιρτσέκης τώρα το 2-0 χάθηκε. Βρήκε το χώρο στη μεσαία γραμμή και προωθήθηκε ο Κούτουλας. Τώρα σημάδεψε σωστά το Τσιάρτα. Κατευθείαν το σούτ από τον Αουσέο. Καλό το σούτ. Out. Τσιάρτα. Η παλιά τώρα για τον Κωστή. Θα γυρίσει ο Κωστής Αλικριάδης στην απόκριση του αγώνα μέχρι στιγμής. Κωστένογλου. Για τον Κωστή. Κωστής που πέρασε από τον Ξενιδόπουλο έκανε και το σούτ. Εύκολη δουλειά για τον Ταλικριάδη. Προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τους φιλοξενουμένους. Και τσπάει αστριφογυρίζει. Ψάχνει το χώρο για το σούτ. Θα στρώσει τον Κωστή. Ο Κωστής θα κάνει το σούτ. Θα μπλοκάρει ο Ταλικριάδης. Παλιά τώρα από τον Αγορογιάννη για τον Κοπιτσί. Ο Κοπιτσίς βρήκε το χώρο, έκανε το σουτ. Παλιά τώρα του Σκαρτάδου, δεν υπάρχει offside. Ο Γιωβάνοβιτς και οι προϋποθέσεις για τον Ηρακλή. Μιρτσέκης, δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα. Θα παρευληθεί ο Αγορογιάννης, τραγικό το λάθος του Λαρισαίου. Τι γίνεται εκεί πέρα, η μπάλα δεν έχει βγει. Ο Γιωβάνοβιτς για τον Κατικαρίδη, κάποιος θα κάνει το σουτ. Το κάνει ο Κατικαρίδης, κοντράρεται, χάνει την ευκαιρία για τον Ηρακλή. Φάουλ για την ΑΕΚ σε πολύ καλό σημείο. Σαραβάκος θα το εκτελέσει. Ο Ταλικριάδης πετάχτηκε, δεν μπόρεσε να κουκρούσει. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει. Ήταν ένα εκπληκτικό σε εκτέλεση φάουλ από τα γνωστά του Δημήτρη Σαραβάκου. Ο Ταλικριάδης πετάχτηκε, δεν μπόρεσε. Πρώτο κόρνερ του Ηρακλή. Στο δεύτερο μήχρονο ο Γιωβάνοβιτς εκτελεστής. Θα πηδήξει ο Μιρτσέκης και αμέσως ο Ηρακλής θα απαντήσει. Ένα λεπτό μετά την ισοφάριση ο Νίκος Μιρτσέκης με το χρυσό κεφάλι του εδώ για τις αγωνιστικές που αγωνίζονται στον Ηρακλή. Ζεσταίνει και πάλι το Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής παίρνει το προβάδισμα 2-1. Μιρτσέκης για τον Σκαρτάδο που έχει χώρο. Ανοίχθηκε και ο Ανδρεάδης. Τώρα η παλιά του Σκαρτάδου για τον Γιωβάνοβιτς. Δεν υπάρχει offside. Ο Γιωβάνοβιτς με τη μία για τον Ανδρεάδη. Ο Ανδρεάδης θα πιάσει το σουτ το 3-1. Το δεύτερο σημερινό γκολ του Βασίλη Ανδρεάδη. Ο Ηρακλής
Αμέσως μετά την ισοφάριση από το φάουλ του Δημήτρη Σαραβάκου απάντησε με δύο γκολ. Αυτή τη φορά ήταν ο Ανδρεάδης που έκανε το 3-1 εκμεταλλευόμενος την καλή πάσα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Τσιάρτας τώρα θα τη δώσει στο Σταματή. Σταματής με το Σκαρτάδο, δύο αρχηγοί. Θα περάσει ο Σταματής, θα πέσει στη μεγάλη περιοχή. Ο Βέλιος υπέδειξε το out και όχι το πέναλτι, αυτό που ζητάει τώρα ο Σταματής με τις διαμαρτυρίες του. Κόρνερ για τον Γιοβάνοβιτς. Από μια τέτοια φάση προήλθε και το 2-1 του Ηρακλή, το goal δηλαδή του Μιρτσέκη. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Κεφαλιά ο Σκαρτάδος out. Η κεφαλιά τώρα του Ξενιτόπουλου για τον Μιρτσέκη. Μιρτσέκης με τη μία η πάσα για τον Κωστή. Τελευταία στιγμή πρόλαβε και έδιωξε ο Κωστένογλου. Δεν θα καταφέρει να διώξει ο Τσιάρτας. Θα επιμείνει για την ΑΕΚ την παλιά για τον Κωστένογλου που έχει χώρο από τα αριστερά. Θα βγάλει με τη μία τη σέντρα. Δημητριάδης πηδάει. Επιμένει ο Δημητριάδης, δεν μπόρεσε να πιάσει το σούτ, τον έκοψε τελευταία στιγμή ο Σκαρτάδος. Τσιάρτας στο φάουλ. Καλοχτυπημένο η κεφαλιά, το δοκάρι και τον γκολ από τον Αγορογιάννη. 3-2 η ΑΕΚ. Ήταν το φάουλ από τον Τσιάρτα, καλά εκλειμμένο και ο Αγορογιάννης στη σωστή θέση εκμεταλλεύτηκε το καλό του άλμα. Έκανε τα γκολ της ΑΕΚ 2. 3-2 η Ηρακλής εξακολουθεί όμως να έχει το προβάδισμα. Παλιά τώρα καλή για τον Δημητριάδη, πρόλαβε ο Ταλικριάδης, βγήκε, έχασε την μπάλα, πέφτει ξανά με δεύτερη προσπάθεια και μπλοκάρει σταθερά. Τώρα έχει το στήριγμα και το βρίσκει στα πόδια του Κωστή, έχει πολύ χώρο νεαρός. Θα κόψει τον Ανδριάδη με καλό πεδίο για σουτ. Κοπιτσής για τον Κετσπάγια με το καλό πόδι ο Γεωργιανός. Θα κάνει ένα περισσότερο τεχνικό παρά δυνατό σουτ. Κερδίζει το κόρνερ. Οι χώτρες βγάζουν κερδισμένο το Σταματή. Σταματής ο οποίος θα κάνει τραγικό λάθος, ο Μιρσέκης σε θέση βολής, κατευθείαν το σουτ Καραγιάννη στα μπλοκάρι. Κοπιτσής είναι γρήγορος από τα δεξιά. Και ο Σαραβάκος τώρα ξεχασμένος έπιασε το σουτ, το γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Δεν μπόρεσε να αποκρούσει τον Ταλικριάδη. 3-3 η ΑΕΚ ισοφαρίζει 8 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Για να δούμε τον νεαρό. Ο Κωστής με τον Κούτουλα θα βγάλει τη σέντρα, θα περάσει πάρα τον Καραγιάννη. Δεν πρόλαβε ο Μιρσέκης. Γιοβάνοβιτς. Για τον Κωστή. Κωστής με τη μία για τον Σκαρτάδο. Να δούμε τον Ροδίτη. Θα κάνει το σούτ αδύναμο. Θα κόψει προσωρινά η άμυνα της ΑΕΚ. Θα έρθει ο Ανδρεάδης, ο Κατικαρίδης. Τώρα οι προσπάθειες. Τελευταία στιγμή έκοψε ο Κεσπάγια. Ο Ηρακλής επιμένει με τον Ξενιτόπουλο και τώρα Ανδρεάδης. Ανδρεάδης που έχει τον χρόνο για μια καλή σέντρα. Θα βγει το πέναλτι που δίνει ο Βέλιος. Πέναλτι. Είδε χέρι του σταματεί ο Ξαθιώτης ρέφερι. Ο Ηρακλής κερδίζει το πέναλτι. Σε αυτή τη σέντρα που έβγαλε ο Ανδρεάδης. Ο Βέλιος είδε χέρι στην απόκρουση του Σταματή και υπέδειξε την άσπρη βούλα στα 11 μέτρα. Το ρολόι σημαδεύει τον 91ο. Ηρακλής ΑΕΚ 3-3. Καραγιάννης και Γιοβάνοβιτς κρατούν τη μοίρα του παιχνιδιού στα χέρια τους. Ο Γιοβάνοβιτς παίρνει φορά. Θα χτυπήσει το πέναλτι, θα το αποκρούσει ο Καραγιάννης. Η μπάλα δεν μπήκε γκολ. Το 3-3 παρέμεινε στο Καφτατζόγλιο. Την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφερε. Η ομάδα του Σαμπάγεβιτς νίκησε τον Εδεσαϊκό με 1-0 και φυσικά έχει τον πρώτο λόγο στη ρεβάνς της άλλης Τετάρτης. Στον Νίκος Γκούμας ήταν το απόγευμα από Στόλη Ταλούκας. Αποφεύγει δύο παίχτες, η μπάλα στο Σαντεύσκι και πάλι ο Κασάπης πολύ ωραία ενέργεια για την ΑΕΚ. Η σέντρα του Κασάπη Δημητριάδης κάνει την κεφαλιά, διώχνουν όπως παίχτες του Εδεσαϊκού και τσπάει για το σουτ. Στη γωνιά τώρα που σας μπλοκάρει πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό. 14 λεπτά αγώνα, Δημήτρης Σαραβάκος εκτελεί. Απεκρούει ο Ράμποσης γκολ από τον Μανολά. Το 1-0 για την ΑΕΚ μετά το φάουλα του Δημήτρη Σαραβάκου. Απέκρουσε ο Ράμποσης, δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα και από κοντά ο Στέλιος Μανολάς έστειλε την παραθαντήθεια. Το 1-0 για την ΑΕΚ στο 14ο λεπτό. Ήταν λάθος. Δοθήκαν οι εντολές αλλά δεν τηρηθήκανε. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως είναι από θέση κανονική, όχι, δεν μπορώ από τίποτε. Πάντως θα δω το βίντεο και θα έχω ιδιαία γνώμη. Μανολάς. Ωραία γυρίζει ο Μανολάς, διώχνει όπως ο Θεοδωρίδης και τσπάει για στην περιοχή, shoot out, καλή ευκαιρία. Κωστής γίνεται κάτω από τις μπάλας, σε καλή θέση από τα δεξιά όπως από τα αριστερά για την ΑΕΚ. Κωστής, ωραία κίνηση. Σέντρα του Κωστή για τον Κασάπη. Κασάπης αφήνει για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης για τον Σαβεύσκη, το σούτι, μπάλα κοντράρει τον Σαραβάκος. Έξω χαπέφτει στη γωνιά το Ράμπουζιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ετσπάγια. Έχει και εδώ χώρο μπροστά τον Γεωργιάνους. Σαραβάκος, κεφαλιά πάσα για τον Σαβεύσκη. Σαβεύσκη στην περιοχή στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο κύριος Πλευρίτης.
Καραβάκος ωραία συνδυάζεται με τον Κασάπη. Κασάπη στην παλιά για τον Δημητριάδη. Πάνε για τον 1-2. Κασάπη σε θέση βολής. Πάλι καλή ενέργεια του Ράμποσιτ σε κόρνερ μπάλα. Θέλω να πω ότι δεν έχω μεγάλα φορά που είναι στους παίκτες μου. Εκτός που χάσαμε πολλές ευκαιρίες και στο πρώτο μήχρονο μπορούσαμε να έχουμε ένα σκορ. Ασφαλείας. Το δεύτερο κόρνερ του Δεσσαϊκού στο δεύτερο μήχρονο με τον Μπορμπόκη. Βγαίνει ο Ατματζίδης στη γενή αιστεία, η μπάλα out, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Αλεξανδρίδη. Ήταν το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μπορμπόκης. Κακή έξοδος του Ατματζίδη, μπάλα κατέληξε στον Αλεξανδρίδη το σουτ. Λίγα μέτρα πλάγια από το αριστερό κάθετο δοκάρι της ΑΕΚ. Άλλη μια φάση όπου οι παίκτες της ΑΕΚ ζητούν πέναλτι από τον κύριο Πλευρίτη. Αυτός δείχνει κόρνερ. Αλεξανδρίδης, φεύγει ο Βιντεβής με τον Βλάχο στην αντεπίδεση. Βιντεβής και Βλάχος. Βιντεβής κερδίζει το φάουλ από τον Βλάχο. Τελικά έχουμε τη δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα αποβολή στο Βλάχο. Γίνεται η αποβολή στο Βλάχο από τον διαιτή Πλευρίτη. Δικαιολογημένα υπάρχει όχι μόνο συζήτηση αλλά και αγανάκτηση. Εντοπίζετε κάπου συγκεκριμένα αυτά τα παράπονα, θα ήθελα να μου πείτε. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα κάνω κρίση της φάσης, αλλά υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι αν πάρουν την κασέτα του αγώνα θα πρέπει να βγάλουν αποφάσεις τέτοιες, ώστε τέτοιοι διαιτητές να μην διαιτητεύουν αγώνες. Τα λάθη του κ. Πλευρίτη θεωρείται απλά ότι είναι δείγμα ανεπαρκούς διαιτητή. Δεν είναι μόνο αυτός. Υπήρχε και προκατάληψη. ΝΑΕΚ με τον Δημήτρη Σαραβάκο, δυνατό. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για την ΝΑΕΚ. Το δοκάρι του Σαραβάκου. Μεταλλάς. Πολύ ωραία για τον Κοπιτσή στην περιοχή. Ο Κοπιτσής γυρίζει πάλα πάνω στο σώμα του Λαδιά. Οι παίκτες της ΑΕΚ ζητούν χέρι. 3-1, Εθνικός Ηρακλής 0-1, Δόξα Εδεσαϊκός 1-2, ΑΕΚ Λεβαδιακός 4-0, Λάρισα Ιωνικός 0-1, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0, Πανιώνιος Όφη 1-0, Καβάλα Ολυμπιακός 0-2, το παιχνίδι αυτό έγινε χθες, Άρης Αθηναϊκός 2-0. Να δούμε και την βαθμολογία. ΑΕΚ ήταν όπως ακριβώς την θέλουν οι οπαδοί της. Απλή, ουσιαστική, μεθοδική. Έτσι το 4-0 επί του Λεβαδιακού ήρθε σαν μια φυσιολογική εξέλιξη. Σημειώστε ότι σκόραρε και πάλι ο Σαραβάκος, ο οποίος μπήκε ξανά σαν αλλαγή, ο οποίος απειλεί άμεσα τώρα τον Βαζέχα, μόνο 3 γκολ τους χωρίζουν. Στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν ο συνάδελφος Γιάννης Μαμουζέλος. Δεν πέρασε η παλιά του Κωστή για τον Δημητριάδη και η άμυνα του Λεβαδιακού βγάζει προς στιγμήν για να γίνει ένα πολύ ωραίο σουτ από τον Αγορογιάννη και η θαυμάσια απόκρουση από τον Κατσιπάνο. Τελικά ο Τσάρτας εκτελεί και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα για το 1-0 για την ΑΕΚ. Με θαυμάσιο τρόπο ο διεθνής χαφ της ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τσάνας, ο οποίος περνάει με πολύ ωραία ενέργεια, είναι ένας πολύ καλός παίκτης, κάνει το άνοιγμα για τον Κρύο. Γίνεται το σουτ, μπλοκάρει ο Ατματζίδης, διπλή προσπάθεια, επιμένουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Ο Σταματής στον Κωστή, το σουτ του Κωστή, η μπάλα στη δοκό, στην συμβολή των δοκαριών του τέρματος του Λεβαδιακού. Αγορογιάννης, στον κενό χώρο για το Δημητριάδη, να δούμε προλαβαίνει, κάνει την απόκρουση ο Κατσιπάνος, η κόντρα στο Δημητριάδη, η μπάλα είναι out. Για τον νεαρό τον Μπονόβα, κάνει το πέρασμα μέσα στην περιοχή, γίνεται ένα πολύ ωραίο σουτ από τον Κρύο, αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από το τέρμα του Ατματζίδη. Μπονόβας που κάνει μια ατομική προσπάθεια και περνάει μέσα στην περιοχή, κόβεται την τελευταία στιγμή, επιμένει ο Κόιτς, είναι μέσα στην περιοχή και ο Ατματζίδης δίνει την λύση. Μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ΑΕΚ. Τσάρτας μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα για τον Δημητριάδη, δεν μπορεί να κάνει το σουτ, το κάνει ο Κωστής, out όμως. Πέρασμα για τον Σταματή σε πολύ καλό σημείο. Να δούμε αν ο Σταματής θα πλασάρει. Αργή και ο Κατσιπάνος μπλοκάρει την μπάλα. Έχει πολύ χώρο μπροστά. Σπρώχνει για τον Τσάρτα μέσα στην περιοχή. Αυτός δεν μπορεί να κάνει το σούτ. Γυρίζει πίσω στον Κωστή. Σουτάρει ο Κωστής. Κάνει το 2-0. Σχετικά με περιπετειώδη τρόπο στο 50 λεπτό. Καραγιάννης κάνει μια σέντρα. Θα το βάλει τον κόλο Δημητριάδης. Όχι, δεν προλαβαίνει. Είναι ο Καραγιάννης αυτός ο οποίος τελικά ψάχνει, βρίσκει το Σαραβάκο, πλασάρει, είναι το 3-0, ένα ακόμη γκολ για τον Δημήτρη Σαραβάκο ακριβώς στο 74ο λεπτό του αγώνα ΑΕΚ Λεβαδιακού. Ο Κόιτς για τον Κοντόπουλο, έρχεται ο Μανώλης ο Παπαδόπουλος, Κοντόπουλος με την μπάλα. Την περνάει κάτω από τα πόδια, Κοντόπουλος κάνει ένα ωραίο σουτ και εξίσου εντυπωσιακή η απόκρουση του Ατματζίδη. Σταματής και Καραγιάννης, είναι ο Καραγιάννης που έχει
ταχύτητα και κενό χώρο. Κάνει τη σέντρα, κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα θα χτυπήσει στη δοκό μετά την κεφαλιά του Σαραβάκου. Ο Αγορογιάννης έχει χώρο, κάνει το σούτ και κάνει ένα εντυπωσιακό γκολ. Το κυνηγούσε από καιρό. Το καταφέρνει στο 88 λεπτό του αγώνα. Κάνει το 4-0 με μια ατομική προσπάθεια και ένα βολέ πάνω στην κίνηση. Κόιτς Γκαλαμέλος μπαίνει μες στην περιοχή. Πέφτει μόνος του βέβαια καθώς βρίσκει αντιπάλους. Μπροστά έρχεται ο Κοντόπουλος. Γυρίζει την μπάλα σε ένα σημείο που κάνει απευθείας το σουτ. Και διπλή προσπάθεια ο Μπονόβας. Και είναι μια εντυπωσιακή φάση καθώς το πρώτο σουτ ο Ατματζίδης αντέδρασε σωτήρια για την ΑΕΚ. Την έδρασα και σφράγισε το εισιτήριό της για τον τελικό της Μεγάλης Τετάρτης. Πάντως η πρόκληση της ΑΕΚ δεν πανηγυρίστηκε ανάλογα αφού ο δικέφαλος θα έχει στα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος αρκετές απώλειες. Περισσότερα όμως από τον Γιώργο Καστάνη. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Στέφανο Μπορμπόκη. Η κεφαλιά από τον Δελιγιάννη στα χέρια του Ατματζίδη. Ο Λάκοβιτς προωθείται με αντίπαλο τον Ατματζίδη. Το σουτ, μεγάλη ευκαιρία για τον Εδεσαϊκό Ατματζίδη, ο οποίος απομακρύνει. Και τσπάγια. Κωστής και πάλι για τον Κετσπάγια που μπαίνει στην περιοχή και κερδίζει το φάουλ. Ο Βασίλης Δημητριάδης θα μπει στο παιχνίδι στη θέση του Τιμούρ Κετσπάγια που αποχώρησε προηγουμένως αφού βγήκε όμως του. Είναι σοβαρός. Δυστυχώς πάλι το χάνουμε τουλάχιστον 30-40 μέρες. Ο Σαραβάκος στην εκτέλεση του κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ. Κεφαλιά από το Μανουλά δυνατή πάνω από το ριζόντιο δοκάρι του Ράμπουσιτς. Αγορογιάννης. Καταδιώκεται από τον Καστανιώτα, Γοργιάννης βρίσκεται τον Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης που είναι μόνος του γυρίζει έτοιμο γκολ στο Χρήστο Κωστή. Αλλά σε θέση offside έχει σηκώσει το σημειάκι του επόπτης που ερέχει την περιοχή του Εδεσαϊκού, ο κύριος Μιλιώνης. Το γκολ λοιπόν δεν μετράει. Ο Μπορμπόκης στην εκτέλεση του φάουλ για την ομάδα του Εδεσαϊκού θα βγει. Ο Ατματζίδης θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια την μπάλα. Για τον Σαραβάκο, ξαφνική αντεπίθεση των παικτών της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Σαραβάκο. Αμέσως για τον Δημητριάδη βγαίνει ο Ράμπουσης με τα πόδια που μακρύνει όπως όπως. Ο Κασάπης επιχειρεί τη σέντρα στον χώρο που κινείται ο Δημητριάδης. Η κεφαλιά, η μπάλα μόλις out από το οριζόντιο δοκάρι του Ράμπουσιτς. Κωστής κερδίζει τη μονομαχία για τον Δημητριάδη που έχει ελεύθερο χώρο. Θα επιχειρήσει και το δυνατό σουτ. Πέφτει ο Ράμπουσιτς, θα αποκρούσει. Σταματής. Προωθείται πάντα σταματής για τον Δημητριάδη. 1-2 με τον Σταματή. Το σουτ και το γκολ από τον Σταματή που προωθήθηκε. Έκανε πετυχημένα το 1-2 με τον Βασίλη Δημητριάδη και ανοίγει το σκόρ ΑΕΚ ακριβώς στο 86. Το παιχνίδι ήταν μέτριο. Στο δεύτερο μήχρονο είχαμε και 2-3 ευκαιρίες που μπορούσε να σκόρει ένα και μεγαλύτερος. Ήταν... Δεν πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα και μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Δημητριάδης. Δημητριάδης θα μπει, θα βγάλει τη σέντρα η κεφαλιά του Σαραβάκου. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ ακριβώς το 90 από την κεφαλιά του Σαραβάκου που έφυγε μόλις out από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ράμπουσιτς. Ο Ηρακλής προηγείται του Λεβαδιακού με 3-1. Ο Απόλλων Αθηνών προηγείται του Ιωνικού με 2-1. Τελικό στη Ριζούπολη μόλις τώρα. Απόλλων Αθηνών είναι Ιωνικός. Κο βέβαια 1-1. Το ίδιο και Δόξα Δράμα Σόφη 2-1 τελικό. Πανιώνιος Καβάλα τελικό 2-5. Χθες ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-2. Χατζίδης. Κάνει το σούτο Χατζίδης, εκπληκτική απόκριση από τον Ατματζίδη, διώχνει μακριά από Παπαδόπουλος. Παχατουρίδης, διώχνει όπως όπως. Βαπιάλης. Προς τα πίσω το γύρισμα από τον Καραγιάννη, βγαίνει ο Ατματζίδης σε δημότητα μπλοκάρει την μπάλα. Πράγματι, ο Σαβανάσοβιτς είναι αυτός που στο 12ο λεπτό, πολύ γρήγορα, κουτσένει, βλέπετε, χωλένει στο αριστερό του πόδι, βγαίνει από τον αγώνα, αφήνει τη θέση του. Το Γιώργο Γορογιάννη, αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ, να δούμε πόσο θα στοιχήσει για τη συνέχεια. Σαραβάκος, κάνει το Σαραβάκος επικίνδυνο, πέφτει ο Στρακός σε ετοιμότητα και μπλοκάρει την μπάλα. Δημητριάδης, μπαλιά του για τον Τσάρτα. Τσάρτα στην αφήνει, την προωθεί τώρα, Τσάρτας πάντα κάνει το σουτ, επικίνδυνο αλλά δυνατό και ψηλά, μπάλα out. Το Κούτουλας. Δημητριάδης, το τακουνάκι για τον Κούτουλα μέσα στην περιοχή, είναι πέναλτι. Ο Ναζίρης δεν δίστασε. Έδειξε την άσπρη βούλα σε αυτή την ανατροπή του Κούτουλα, ο οποίος προωθήθηκε. Το 1-2 με το θαυμάσιο τακουνάκι του Δημητριάδη και το πέναλτι. Λοιπόν, το 16 ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ. Ο Ναζίρης σφυρίζει. Σαραβάκος λίγα μέτρα φόρα απέναντι το 300. Σαραβάκος παίρνει φόρα, ξεγελά τον τερματοφύλακα
του Ολυμπιακού και κάνει το 1-0. Η ΑΕΚ σχετικά γρήγορα στο 17ο λεπτό ανοίγει το σκορ και κοιτάζει με άλλες προϋποθέσεις πια τη συνέχεια του αγώνα. Ατζίδης, μαλλιά για τον Μπατίστα. Μπατίστα μέσα στην περιοχή, κάνει τη σέντρα σουτ, η κόντρα και το κόρνερ. Πάντα ο Παχατουρίδης. Δοκιμάζει το σουτ από μακριά, είναι καλό. Φεύγει η μπάλα από τον Ατματζίδη με δεύτερη προσπάθεια πρώτου Μπατίστα την μπλοκάρει. Σωτήρα επέμβαση τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εκτελεστεί και αυτή τη φορά το κ. Καλάτζη. Γεμίζει. Περνάει μπάλα, γίνεται το σουτ πάνω στη γραμμή. Σώζει ο Ατματζίδης. Δεν κατορθώνει όμως να σώσει και δεύτερη φορά το σουτ Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος μέσα από τη μικρή περιοχή με αριστερό πλασέτ είναι εξορρονό των δικτύων του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ισοφαρίζοντας για τον Ολυμπιακό στο 42ο λεπτό σε 1-1. Τούμπα. Προκαλεί τα γέλια των 25.000 θεατών. Αθελά του φυσικά. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση σήμερα και αξίζει πολλά συγχαρητήρια είναι η διαιτησία του κυρίου Ναζίρη, ο οποίος πραγματικά έκανε ρεσιτάλ διαιτησία. Σε ένα μεγάλο μπράβο και στους τρεις και στους επόμενους και στο διαιτητή για τη σημερινή διαιτησία. Τσάρτας. Τελεί. Καλοχτυπημένο. Η μπάλα γλύφει το οριζόντιο δοκάρι και βγαίνει out. Χατζίδης. Παλιά για τον Καραπιάλη, θαυμάσιο το κοντρόλ με το στήθος μέσα στην περιοχή, πέφτει και πέναλτι. Το δεύτερο πέναλτι του αγώνα, ο Βασίλης Καραπιάλης πανηγυρίζει προς την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού. Ναζίρης ούτε αυτή την φορά δίστασε. Ναζίρης φυρίζει. Ντανιέλ Μπατίστα λοιπόν. Σουτάρει δυνατά, αποκρούει. Ο Μπατίστα δεύτερο σουτ, όχι τελικά. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ντανιέλ Μπατίστα συνεχίζει την κακή φετινή παράδοση του Ολυμπιακού. Τι μάθημα τώρα, τι μάθημα τώρα. Μάθημα πέναλτι. Σε ποιο βιβλίο υπάρχει μάθημα πέναλτι. Δεν ξέρω. Καραπιάλης. Τσαλουχίδης. Πάλι Καραπιάλης και βαλιά δεξιά τώρα για τον Χατζίδη. Έχει φύγει ο Μπατίστα. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Μπατίστα. Μπατίστα μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ. Μπατίστα καλό το σουτ. Και το 2-1. Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει από τα 11 βήματα ο ελληνοποιημένος Πορτογάλος. Το κάνει με αυτό το ασύλληπτο σουτ. Λίγο μέσα από την περιοχή, ένα δεξί, ασύλληπτο στην κυριολεξία σου, είναι ένας κεραυνός, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Ηλία Ατματζίδη. 2-1 μπροστά ο Ολυμπιακός. Δεν είναι θέμα. Περνάει στον αγώνα στη θέση του Ντανιέλ Μπατίστα, του σκόρερ και των δύο τερμάτων του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος μάλλον δεν δέχεται και πολύ καλά την απόφαση του Τάις Λίπρεχτς. Δεν μπορεί να κάνει όμως καλλιώς. Καραπιάλης. Πάντα Καραπιάλης μέσα στην περιοχή, κάνει το στο Καραπιάλης. Στην αριστερή γωνία του Ατματζίδη, καλό το σούτ, ο Ατματζίδης δεν έπεσε. Σταματής είναι αυτός που παίρνει την πρωτοβουλία και μπαίνει. Σταματής, παίζει το 1-2, σταματής μόνος του, πρώτος 300, ένα εκπληκτικό γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Σταύρο Σταματή, πήρε την πρωτοβουλία, έπαιξε το 1-2, βγήκε μόνος του πρώτος 300 και δεν δυσκολεύτηκε. Να εσωφαρίσει για την ομάδα του 2-2, νέα τροπή στο παιχνίδι. Όχι παιδιά, έχει δεκα. Σήμερα πραγματικά ο καλύτερος παίκτης νομίζω ήταν ο Σταμάτης. Τώρα ο Σαλαβάκος. Το σούτ από πολύ μακριά, είναι καλό το σούτ. Μπαλ out, λίγο out. Τώρα στην νίκη ο Ολυμπιακός. Μετά που έχασε πέναλτι, μετά που προηγήθηκε 2-1. Είχε και δύο ευκαιρίες, μία ευκαιρία με το Σαλουχίδη που μπορούσε να γίνει και 3-1. Και πολλές φορές στην διάρκεια του αγώνα ρωτούσαν Στέλιο ΑΕΚ μαζί. Δεν έχω τίποτα να απαντήσω αυτό. Όχι, δεν σχολιάζω. Αυτή τη στιγμή τελείωσε στη Ξάνθη το παιχνίδι. Κέρδισε η Σκόδα Ξάνθη τον Λεβαδιακό με 2-1. Ο Ιωνικός κέρδισε τον Εδεσαϊκό με 1-0. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ηρακλή με 3-0. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Εθνικού με 2-1. Ο Αθηναϊκός προηγείται της Δόθιας Δράμας με 3-0. Ο Άρης προηγείται της ΑΕΚ με 2-1. Η Καβάλα κέρδισε τη Λάρισα Αγροτική με 2-2. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Πανιόνιο με 2-0. Στο γήπεδο Χαριλάου να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς έγινε πριν από λίγο στο συναρπαστικό παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Αμέσως στην παλιά για τον Δημητριάδη δεν υπάρχει offside. Να η μεγάλη στιγμή στο Χαριλάου. Ο Βασίλης Δημητριάδης απέναντι στον Καργαμάνι το shoot out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον πρώην άσο του Άρη να ανοίξει το σκορ. Είναι τώρα ο Μιλόγεβιτς, είναι και ο Χρυσοστομίδης.
Ευχαριστώ για τον Άρη. Ο Μπουγιουκλής έτοιμος για το σούτ με το δεξί του πραγματοποιεί. Είναι χλιαρό όμως. Ασφαίρεσε και οι δύο ομάδες μέχρι τώρα. Το φάουλ από τον Ιβάν για τον Μιλόγεβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πατά την μπάλα. Στο πλασέ που γίνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι Δημητριάδης. Σωτήριο Ατματζίδης στο 16. Καθυστερεί ο Σαββουτζής. Τώρα εκτελεί μπάλα στα καρέ. Κεφαλιά από τον Μπουγιουκλή. Χάνει ο Ατματζίδης προς στιγμή την μπάλα. Το πλασέ που πάει να γίνει από τον Μιλόγεβιτς όμως ο Ηλίας Ατματζίδης με το δεξί χέρι διώχνει. Είναι αυτός ο Σαββεύσκης χώρο, ο Σκοπιανός έτοιμος για το σούτ. Τελικά κάνει την παλιά στο Σαραβάκο. Κασάπης, το σούτ από τον Κασάπη. Προβολή του Σαραβάκο 0-1. Να λοιπόν που ο μικρός παγώνει την έδρα του Άρη και κάνει τους 200 περίπου φιλάθλους της ΑΕΚ που εκδρομής από την Αθήνα να πανηγυρίζουν. Ήταν η πολύ ωραία ενέργεια από τον Τόνι Σαββεύσκη στο χώρο του κέντρου. Έκανε την πάσα στον Σαββεύσκη, στον Κασάπη. Αυτός από τα αριστερά πάσαρε στον χώρο της άμυνας στη μεγάλη περιοχή στον Δημήτρη Σαραβάκο. Αυτός έκανε την προβολή 0-1 για την ΑΕΚ. Χρυσοστομίδης. Το σούτ από το Χρυσοστομίδη είναι καλό, η μπάλα λίγο out από τον εισόδιο δοκάρι του Ατματζίδη. 27 λεπτό στο παιχνίδι, το φάλα του Ιβάνη, κεφαλιά από τον Στρατιλάτη που είχε προσεχθεί, η μπάλα λίγο out. Τώρα Λότσαρ κάτω της μπάλας, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Ηλία Ατματζίδη, χάνει τελικά την μπάλα. Με τα πολλά, αφού καθυστέρησε να την δώσει αμέσως η παλιά του Σαβέσκη για τον Σαραβάκο. Με το Χρυσοστομίδη ο μικρός προσπαθεί και κερδίζει την μπάλα χωρίς φάουλ. Είναι Σαραβάκος μέσα στη μεγάλη περιοχή, το πλασέ που γίνεται. Κλείστηκε ο Σαραβάκος, έδωσε την ευκαιρία στο Καρκαμάκι να μπλοκάρει. Περνάει την αντίθεση του Σαραβάκου, να δούμε θα περάσει και τον Κασάπη, κάτι που το καταφέρει τελικά. Έχει την μπάλα στο χέρι του Κασάπη, το βλέπει ο επόπτης, το σφυρίζει ο Μαζαράκης. Έχει και μια κάρτα ο Κασάπης, να δούμε αν θα δεχτεί τη δεύτερη και θα πάρει την άκουσα για τα αποδυτήρια. Πάντως φαίνεται ο Μαζαράκης είναι διαθετημένος να του διδείξει και πράγματι για τα υπόλοιπα 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και το δεύτερο θα αναγκαστεί να μείνει με 10 παίκτες. Διαμαρτύρονται ακόμα, δεν την έχει δείξει ο Μαζαράκης την κίτρινη κάρτα. Την έχει βγάλει, για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ναι, πράγματι, δεύτερη κίτρινη και κόκκινη για τον Μιχάλη Κασάπη πολύ νωρίς. Πάντοτε αλκυνιστρώνει για τον Σαββουτζή, αυτός έτοιμος για το σούτο. Πραγματοποιεί, είναι καλό το σούτο από τον Αντώνη τον Σαββουτζή. Την μπάλα λίγο out. Εκτελεί ο Λόντσαρ το τέταρτο κόρνερ για τον Άρη. Δεν βγαίνει ο Ατματζίδης, κεφαλιά από το Μιλόγεβιτς. Τελευταία στιγμή εστιχτοδός ο Ατματζίδης σε διώχνει. Συνέχεια το παιχνίδι. Πάλι ο Δαλκίδης κάνει το σούτ, πάρα λίγο out. Προσπαθάρι στον Ιβάν. Δεν σε μαρκάρει τόσο ο Δαλκίδης. Ο Ιβάν όμως προτιμά να κάνει μόνο την προσπάθεια. Τώρα δίνει στον Δαλκίδη. Η σέντρα που γίνεται στα καρέ. Ο Μιλόγεβιτς τρώνει στον Μπουγιουκλή όπως μάλλον τα έχασαν σε αυτή τη φάση οι παίκτες του Άρη. 50 λεπτό στο παιχνίδι. Το φάουλ απευθείας από το Ιβάν καλοτραβηγμένο. Προς τη μήνα Ατματζίδης έδειξε να επενδυάζεται αφού είχε πάρει την αντίθετη φορά από αυτή που πήγε η μπάλα. Την παλιά για τον Σαμόλη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αυτός έτοιμος για την προβολή τελικά. Τελευταία στιγμή έδιωξε ο Κούτουλα σε κόρνερ. Δεν μπορούσε αυτός να βρει τον Λόντσαρ. Ιβάν στρώνει την μπάλα με το στήθος. Κάνει και την παλιά για τον Κουτιουκλή. Ο Λόντσαρ έτοιμος για το 1-1. Κάνει το πλασέ. Τελευταία στιγμή όμως ο Ατματζίδης μπλοκάρει. Μπουτζής. Για τον Ιβάν. Ωραία η εναλλαγή του με τον Σαμόλη, ο οποίος πέρασε και αμέσως έδωσε τον Λόντσαρ μέσα στη μεγάλη περιοχή έτοιμος για το 1-1. Λόντσαρ, φοβερή απόκρουση από τον Ατματζίδη. Συνέχεια στο παιχνίδι. Και πάλι ο Σαμόλης έτοιμος για το σούτο πραγματοποιεί. Είναι καλό το σούτο μπάλα, λίγο out από το αριστερό κάθε το δοκάρι του Ηλία Ατματζίδη. Παραμένει το 0-1 εδώ στο Χαριλάου. Σηκώνει την μπάλα Μπορμπόκη, κεφαλιά από τον Μιλόγεβιτς για τον Λότσαρ, πάσα για τον Σαμόλη, στρώνει πολύ ωραία στον Ιβάν, μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Βραζιλιάνος, στρώνει στον Μιλόγεβιτς, τον νέο σούτ, νέα φοβερή, εκπληκτική απόκριση από τον Ματζίδη που αναδεικνύεται σε ήρωα το αγώνα. Καθυστερούν οι παίκτες του Άρη, ο Λότσαρ τελικά πλασταριστά, μπάλα λίγο out. Εκτελείται το φάουλ από τον Ιβάν, η μπάλα καταλήγει στον Σαμπουτζή, αυτός πασάρει στον Μιλόγεβιτς, την παλιά για τον γκολ, δεν μετράει αυτό το γκολ, ήταν offside ο Ζόραν Λότσαρ. Ο Λόντσαρ μέσα στη μεγάλη περιοχή που προσπαθεί να ξεφύγει από τον Βλάχο, στρώνει την μπάλα στον Κωνσταντινίδη, κάνει αυτό το σούτ, την μπάλα λίγο out. Νέο φάουλ από τον Ιβάνη, κεφαλιά 1-1. Το γκολ λοιπόν από τον Μιλόγεβιτς, η λύτρωση για τον Άρη. Ο Στρατιλάτης ήταν τελικά ο σκόρερ, ο οποίος τα τελευταία λεπτά προωθεί το αρκετά μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ατματζίδη. Βρήκε τώρα την ευκαιρία μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Ιβάνη με καρφωτή κεφαλιά να ισοφαρίσει και να λυτρώσει τους γηπεδούχους. Μπουγιουκλής, δεν πέρασε παλιά για τον Λόντσαρ, τώρα όμως ο Λόντσαρ σε θέση βολής κάνει το σουτ 2-1. Πάνω κάτω ήταν εδώ το Χαριλάου, όπου ο Άρης μέσα σε 3 λεπτά ανατρέπει το 0-1 με τον κόλ του Δημήτρη Σαραβάκου και παίρνει τη φάση στο σκορ με τον Ζόραν Λόντσαρ, τη χρυσή αλλαγή του Γιώργου Φυρού, που εκμεταλλεύτηκε μια στίχη στη δεκαρέ του Ηλία Ατματζίδη και με ένα αριστερό πλασέ νίκησε τον διεθνή φορκέρο της ΑΕΚ. Τώρα τελειώνει, λέγει το παιχνίδι, ο Άρης μεγάλος νικητής σε ένα παιχνίδι
πραγματικά συναρπαστικό τόσο από άποψη θεάματος όσο και από εξέλιξη στο σκορ. 2-1 τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Χαριλάου υπέρ του Άρη που παραμένει ζωντανό στη διεκδίκηση της τέταρτης προνομιού θέσεως που οδηγεί στο κύπελλο UEFA. Τελικά η δόξα την καβάλα. 1-1 Εθνικός Άρης. 4-0 ο Απόλλων Αθηνών τον Αθηναϊκό. Ο ΕΔΕ ΣΑΙΚΟΣ στον Όφη 3-1. Ο Ιωνικός στη Σκόδα Ξάνθη 4-1. Μεγάλη νίκη του Ιωνικού. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-3. ΑΕΚ Πανιώνιος 2-0. Και ο ΠΑΟΚ μεγάλη νίκη μέσα στη Λάρισα τοπική ομάδα με 2-0. Δούμε αναλυτικά και τα γκολ και τις χαμένες ευκαιρίες αλλά και τα ρεπορτάζ. Μετά από τη μεγάλη εβδομάδα του μπάσκετ που τέλειωσε μάλλον άδοξα για τους εκπροσώπους μας, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, στα βάθη της Αραγωνίας, οι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν ανάγκη να δουν και τη δική τους ομάδα και να τη χειροκροτήσουν. Και επειδή στο μπάσκετ τα όνειρά τους τα έχουν επενδύσει στην επόμενη χρονιά, τι καλύτερη λύση από το ποδόσφαιρο. Θα μας πείτε βέβαια καλά, η ΑΕΚ δεν έκανε φέτος και την καλύτερη της χρονιά στο ποδόσφαιρο, αφού το πρωτάθλημα έχει ήδη πάει προς Παιανία μεριά. Ναι, μεν, αλλά και το αλλά κολλάει στο κύπελο. Γιατί αν νομίζετε ότι πάνω από 10.000 θεατές που πήγαν χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια είχαν στο μυαλό τους τον αγώνα που παίζονταν εκείνη την ώρα μεταξύ ΑΕΚ και Πανιωνίου, είστε γελασμένοι. Όλα από τα συνθήματα έως τη διάθεση των ποδοσφαιριστών παρέπεμπαν στο τελικό του κυπέλου τη Μεγάλη Τετάρτη, εκεί όπου θα κριθούν οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς. Δεν υπήρχε εξάλλου και κανένας λόγος να ασχοληθούν με τον αγώνα που παίζονταν εκείνη τη στιγμή. Έτσι όπως έπαιζε η ΑΕΚ, δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει απέναντι στο χθεσινό Πανιόνιο, που μάλλον θα πρέπει να αισθάνεται και τυχερός που την κλείτησε με δύο μόνο γκολ στην πλάτη του. Σαν αξία μεγαλύτερος από εμάς. Σίγουρα να μα βγει chance. Δεν είχαμε καμιά. Συνήθως ούτε να μας βγει chance. Ούτε μπορούμε να έχουμε τύχη. Και όλα αυτά χωρίς τους Κασάπη, Τσάρτα, Κωστή, Σταματή και Τσπάγια, Βάιο Καραγιάννη και με το Ρεύκη Σαμπανάζοβιτς ανέτοιμο. Υπήρχαν όμως άλλοι που δεν άφησαν τα υπό άλλες προϋποθέσεις δυσαναπλήρωτα και να φανούν. Ο Κωστένογλου που έσβησε τον Μπάντιτς, ο Αγορογιάννης που κατάπινε το ένα μετά το άλλο τα χιλιόμετρα, ο οργανωτικός Αβεύς και ο Δαιμόνιος Σαραβάκος και ο Μανολάς, που παρά το γεγονός ότι έπαιζε έχοντας στην πλάτη του 8 κίτρινες κάρτες και κινδύνευε αν δεχόταν άλλη μία να χάσει τον τελικό του κυπέλου, έδειξε γιατί χωρίς αυτόν η ΑΕΚ είναι απλά μια καλή ομάδα. Πιστεύω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έπαιξα ΑΕΚ φέτος στη Φιλαδέλφεια και περισσότερα ενώ στην διαρκεία που είχε. Μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Στο 23 Μπορμπόκης ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και ο Βοριάς έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα. Ο Σαραβάκος όμως δεν μπόρεσε να ξεγελάσει τον Γιώργο Παπαδιωτάκη, ο οποίος τον ξέρει καλά, μιας και ήταν συμπαίκτης στο Παναθηναϊκό. Το γκολ πάντως δεν άργησε να έρθει. 13 λεπτά αργότερα το σούτ του μικρού τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του ανήμπορο να αντιδράσει από Διωτάκη και ο επερχόμενος Αβέσκι δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ πλασάροντας την κενή εστία. Όσο για τον Πανιόνιο, αυτό στο πρώτο ημίχρονο αρκέστηκε σε ένα φάουλ του Πάτης, όχι πάντως από τα καλύτερα του σέρβου. Δεν παίξαμε τις πραγματικές δυνατότητες ομάδας, πιστεύω. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ κακοί. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ πιστεύω και έδωσε δίκαια. Σήμερα ήταν πολύ καλύτερη, παρόλες ελλείψεις της και μας κέρδισε δίκαια. Στην επανάληψη, το μενού περιλάμβανε μία από τα ίδια. Πάλι η ΑΕΚ στην επίθεση, πάλι ο Πανιόνιος να μείνεται και πάλι ο κόσμος να ασχολείται με τον τελικό της Τετάρτης. Πάντως οι Κανέρθροι ήταν αυτοί που έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 72, όταν μετά από λάθος του Μανολά, ο Μουρατίδης δεν κατάφερε να νικήσει τον Ηλία Ατματσίδη. Χάσαμε μια ευκαιρία με τον Μουρατίδη που αν γινόταν 1-1 πιστεύω ότι ίσως να άλλαζε το στυλ του παιχνιδιού. Και επειδή ο νόμος του ποδοσφαίρου είναι γνωστός και αμήλικτος, 7 λεπτά αργότερα ο Σαραβάκος έβγαλε μια ασίστ στο Δημητριάδη που θα ζήλευε και ο Σαμπόνης και ο Μακεδόνας Φόρ με άψογο πλασέ έκανε το τελικό 2-0. Σκορ που άφησε και τις δύο ομάδες ικανοποιημένες. Πιστεύω να ευχαριστεί και ο κόσμος, κερδίσαμε δίκαια. Πιστεύω ότι ήταν χάρη για το παιχνίδι. Ο προπονητής σου είπε ότι σήμερα η ΑΕΚ έπαιξε το καλύτερο παιχνίδι της φέτος μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πιστεύεις? Παίξαμε καλά σήμερα. Τώρα το καλύτερο δεν ξέρω. Ο προπονητής για να το είπε, είπα να πει ότι ξέρει κάτι παραπάνω. Ιδιαίτερα επιφυλακτική στις εκτιμήσεις τους για το μεγάλο τελικό. Καλό παιχνίδι είναι αυτό, άλλο το τελικό. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Και σήμερα να χάναμε άλλο το παιχνίδι θα ήταν τελικός. Εκεί πώς θα μπούμε, με τι δύναμη, με τι πάθος για να πάρουμε το παιχνίδι αυτό. Βρίσκει η ΑΕΚ την καλύτερη απόδοση πάλι. Όχι, με ένα παιχνίδι δεν μπορεί να κρίνει ότι βρίσκει ή χάνει τίποτα. Ούτε ότι ο Παναθηναϊκός ξαφνικά θα παίξει άσχημα ή καλά. Οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες. Οι πιο έτοιμοι, οι πιο δυνατοί πιστεύω θα πάρει το κύπελλο. Οπωσδήποτε αυτή η απόδοση και νίκη είναι καλό πριν το τελικό. Σίγουρα δεν τιμά το ελληνικό ποδόσφαιρο και όσο ασχολούνται με αυτό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 με πέναλτι του Βαζέχα στην παράταση την ΑΕΚ και κατέκτησε το 15ο κύπελλο στην ιστορία του. Τα όσα είχαν προηγηθεί πριν την έναρξη του τελικού και αφορούσαν την έδρα διεξαγωγής του αγώνα ήταν αρκετά να ηλεκτρίσουν την ατμόσφαιρα. Επεισόδια δημιουργήθηκαν μέσα στο αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες μεταξύ των φιλάθλων αλλά και στα αποδυτήρια μεταξύ παραγόντων των δύο ομάδων.
Στο αγωνιστικό μέρος η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, είχε χαμένο πέναλτι με τον Σαραβάκο, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που σήκωσε το κύπελλο με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του κορυφαίου σκόρερ του Κριστόφου Βαζέχα, λίγο πριν ολοκληρωθεί η παράταση. Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε το τι έγινε μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και πανηγυρισμούς από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Στην περιγραφή είναι ο Μιχάλης Τσόχος και στα ρεπορτάζ οι συνάδελφοι Νίκος Αραλαμπόπουλος, Γρηγόρης Τάτζης και Αποστόλης Δαλούκας. Ο Βασίλης Τσάρτας κάνει και την κίνηση του Σαραβάκος. Πάντα ο Τσάρτας θα μπει και στην περιοχή του Βάτσικ. Δυνατός σουτ, εντυπωσιακή απόκριση του Βάτσικ. Και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο τελικά. Πέρασε ο Τόνι Σαβεύσκη. Πάντα ο Σαραβάκος θα κάνει και την παλιά για τον Σαραβάκο. Για να δούμε ότι ο Σαραβάκος μέσα στην περιοχή θα πέσει στο έδαφος και πέναλτι. Τρεις από τον κύριο Βάτσικ. Πάντα ο Σαραβάκος. Η μπάλα. Για τον Καπουράνη. Υπάρχει σκληρό φάουλ εκεί από τον βλάχο στον Βάου. Ενώ υπάρχουν και κάποια επεισόδια εκεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αγορογιάννης, Νιόπλιας, Δημητριάδης ανάβουν τα αίματα 2 λεπτά πριν από το τέλος. Εκεί υπήρχε βεβαίως το κενό για να μην υπάρχουν δίπλα-δίπλα οι οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά δεν υπήρχε ούτε ένας αστυνομικός από όσο μπορέσαμε να δούμε. Λείπουμε για τα γεγονότα που γίνανε. Μας βλέπουν μικρά παιδιά, γιατί παίζανε καλύτεροι παίχτες της Ελλάδος και ένας τελικός που πρέπει να είναι φιέστα και βλέπανε να παίζουμε box. Τσάρτας. Για τον Δημητριάδη προσπάθεια για το 1-2, παραλίγο να γίνει το αυτογκόλ εκεί από τον Καλιτσάκη, διπλή προσπάθεια για τον Μπορέλη, ο οποίος δεν είναι offside. Τον Μπορέλη μέσα στην περιοχή θα κάνει το σούτ, ο Ατματζίδης όμως θα σώσει την αιστεία του. Τσάρτας κυνήγησε ο Μάρκος πάντα στην κατοχή την μπάλα, καταπληκτική μπαλιά για τον Αλεξούδη, άω την μπάλα. Μάρκος μέσα στην περιοχή και πέναλτι, πέναλτι που δίνει ο κύριος Μπάκας στο μαρκάρισμα του Βλάχου πάνω στον Βαζέχα. Δείτε πώς αντιδρούν οι παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι πάνε καροτσάκι πραγματικά το διαιτή, μια φάση η οποία πρέπει να ξαναδούμε και έχει βγάλει την κόκκινη κάρτα ο κύριος Μπάκας. Πιστεύω ότι ούτε ο ίδιος ο Παναθηναϊκός δεν θα θέλετε το κύπελο. Έτσι όπως πάρθηκε. Είχε δύναμη ο Παναθηναϊκός και μπορούσε και στα πέναλτι να το πάρει. Δεν ήταν ανάγκη να κερδίσει με ένα τέτοιο πέναλτι. Πιστεύω ότι έπαιξε ένα από καλύτερα παιχνίδια φέτος. Ένα τελικός όπως ήταν και πέρσι. Είναι κρίμα μετά από όλα αυτά και ευκαιρίες και απόδοση που είχε η ομάδα και παίκτες μου να χάσουν ένα τελικό με πέναλτι που σας λέω δεν έχω δει, αλλά μου έχουν πει πολλοί ότι δεν υπήρχε. Απέναντι λοιπόν είναι ο Βαζέχα, πάντα αυτό και τον γκολ. Τον γκολ για τον Παναθηναϊκό.
1-0 για τον Παναθηναϊκό με την συμπλήρωση της ημίωρης παράτασης με σκόρερ τον ΑΕΚ Απόλλων 1-2, Αθηναϊκός Όφη 1-0, Καβάλα Ιωνικός 1-1, Πανιώνιος Λεβαδιακός 3-0, Λάρισα Ερακλής 1-3, Εθνικός Δόξα 1-0, Σκόντα Ξάνθη Ολυμπιακός 3-2. Στη βαθμολογία... Σαραβάκος. Άφησε για τον Τσάρτα. Έφυγε από τον Μητρόπουλο και δεν είναι στην περιοχή ο Τσάρτας. Πάντα Τσάρτας μόνος του γυρίζει, μάζε ψωμίμι στο πρώτο λεπτό. Τον Κοβάσεβιτς εκτέλεσε γρήγορα για τον Τσάρτα. Αυτός και πάλι για τον Κούτουλα, παλιά με τη μία για τον Κωστή μέσα στην περιοχή. Το σούτ δεν έγινε, ο Λαχανάς έκοψε. Παίκτες της ΑΕΚ ζητούν χέρι από τον Πλευρίτη που λέει παίζεται. Μητρόπουλος με τη μία για τον Κόλλα. Αυτός ανοίγει ωραία για τον Καρασαβίδη, ενώ φεύγει ο Νικολαίδης από τον Καραγιάννη. Προωθεί το Καρασαβίδης αφού έχει και τον χώρο, μπαίνει στην περιοχή, έπεσε από το μαρκάρισμα του Καραγιάννη, παίζεται λέει ο Πλευρίδης, έρχεται τον Κόλλα να κερδίσει. Η σέντα με τη μία βγαίνει ο Καραγιάννης, μπαίνει στην πάση ο Νικολαίδης, η μπάλα έχει βγει λέει ο επόπτης, είναι out για την ΑΕΚ, ο Πλευρίδης το δείχνει τώρα. Ο Κόλλα εκτελεί αυτό το χώρο για τον Απόλλωνα, η κεφαλιά από τον Νικολαίδη, μάζεψε ο Καραγιάννης, στο 8ο λεπτό η πρώτη επίσκεψη του Απόλλωνα στα καρέτσα ΑΕΚ. Προωθεί το Τσάρτας, ο Δημητριάδης το άφησε ωραία την μπάλα, έφυγε από τον κεφαλιά και κάνει τη σέντρα ο Τσάρτας, ο Μίνου μάζεψε για δεύτερη φορά στη σέντρα του Τσάρτα στο 12. Τσάρτας, θέλει να παίξει τον αδίο με τον Κωστή, παλιά μέσα για τον Δημητριάδη, έφτιαξε ο Μίνου, δεν σβάζει ο Κωστής, παίζεται λέει ο Πλευρίδης, ενώ όλοι ζητούν πέναλτι στην Αδέλφια. Βασίλης Τσάρτας, την εκτέλεση αυτού του φάουλ για την ΑΕΚ στο 15ο λεπτό στον Νίκος Γκούμας. Τσάρτας, εκτελεί απευθείας πάνω στο Μίνου. Δημήτρης Σαραβάκος εκτελεί αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ απευθείας, ο Μίνου έπεσε, μπάλα κόρνερ. Έφυγε από δύο παίκτες της ΑΕΚ ο Μητρόπουλος και ανοίγει ωραία για τον Νικολαίδη. Τρέχει τώρα ο Κούτουλας, ο Νικολαίδης είναι μέσα στην περιοχή. Έχει τον Κούτουλα μπροστά του, θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί ο Νικολαίδης. Ψάχνει και στήριγμα. Πάντα Νικολαίδης σε δημοτική προσπάθεια. Το σουτ, την μπάλα φεύγει out. Η ευκαιρία για τον Απόλλωνα στο 24. Μίλενκο Κοβάσεβιτς στο κόρνερ για τον Απόλλωνα. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μητρόπουλο. Ο Καραγιάννης, ο Μπάρνιακ, την μπάλα φεύγει out για την ΑΕΚ. Πάντα Νικολαίδης. Ο μικρός άνοιξε για τον Κόλλα. Πάντα Κόλλα το σουτ out. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Απόλλωνα στο 29. Πάντα Κούτουλας έφυγε και από τον Μπάρνια, κολύμπερο της ΑΕΚ και κάνει τώρα τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τσάρτας θέλει να γυρίσει, μπαίνει στη φάση ο Σαραβάκος, η μπάλα out, χάθηκε η ευκαιρία για την ΑΕΚ στο ημίωρο του πρώτου μέρους ο Νίκος Γκούμας. Ο Κροάτης πήρε την κεφαλιά, ο Κοβάσεβιτς έχασε από τον Σταμαρίτ την νέα κεφαλιά. Ο Μητρόπουλος στην κόντρα από τον Κετσπάγια, Σαραβάκος για τον Κετσπάγια, η προβολή του Αποστόλου. Σαραβάκος θέλει να κερδίσει και κερδίζει και τις δύο κόντρες, το σουτ με τη μία ο Μίνου μάζεψε. Το κουβάριξε τη λήξη και ήταν όλοι οι παίκτες μαζεμένοι σε μια γωνία. Παλιά τώρα για τον Τσάρτα καλή μέσα στην περιοχή. Τσάρτα πλασάρι, Μίνου σώζει τον Απόλλωνα για μία ακόμα φορά. Κόρνερο Καρασαβίδη στο 36. Τσάρτας. Παλιά για τον Καραγιάννη, πολύ καλή. Έχει τον Μπάνιακο Καραγιάννη, πρόλαβε και γύρισε ο Δημητριάδη στο Μίνου με το αριστερό χέρι. Έξω έχει επέμβαση στο 38 στην προβολή του Δημητριάδη. Μητρόπουλος με τη μία για τον Μπάρνιακ, έκλεψε ο Κετσπάγια από τον Κροάτη του Απόλλωνα και κάνει παλιά ωραία για τον Σαραβάκο, δεν υπάρχει ο Σάιντ, ο Σαραβάκος κλασάρει τον Μίνου, η μπάλα δεν πάει στα δίχτυα. Από μηχανή σε όσπιος, ο Κεφαλάς παραφορεί κόρνερ στο 45 στην πιο μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στον Νίκος Γκούμας. Κοβάσεβιτς εκτελεί το φάουλ. Η κεφαλιά έγινε, η μπάλα out από τον Καρασαβίδη, ευκαιρία χάθηκε για τον Απόλλωνα στο 50. Μητρόπουλος. Ποζαβαλίδης, Λαχανάς, Νικολαίδης, παλιά του Νικολαίδη για τον Κοβάσεβιτς. Κοβάσεβιτς με την πάρα το σταματή, έκανε ωραία την παλιά τώρα για τον Λαχανά που είναι μόνος του. Λαχανάς το σούτο Καραγιάννης έδωσε την ΑΕΚ. Παλιά ωραία για τον Παπαδόπουλο, η σέντρα με τη μία, η μπάλα έφυγε από τον Μίλλο, ο Σαραβάκος έκανε την κεφαλιά, κόρνερ. Έσωσε για δεύτερη φορά τον Απόλλωνα, πάνω στην γραμμή ο Κεφαλάς. Η σέντρα τώρα του Λαχανά. Έρχεται ο Καρασαβίδης, σουτ με τη μία, η μπάλα out. Χάθηκε η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα στο 14. Κετσπάγια. Πάντα Κετσπάγια, το σουτ με το αριστερό έπεσε και μάζεψε ο Μίνου. Δεν υπάρχει offside, λέει ο Πόρτσα Αστρινίδης, πάντα Κόλλα. Το μικρή προσπάθεια από τον Κόλλα, το σουτ γκολ. 0-1 ο Απόλλωνας με ένα φοβερό αριστερό βολέ του Κόλλα στο 18 του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Κόλλα έφερε την μπάλα στο αριστερό και με ένα καταπληκτικό βολέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βασίλη Καραγιάννη, ΑΕΚ Απόλλωνας 0-1 στο 18 της επανάληψης. Μπαλιά του Κόλλα στην καρδιά της άμυνας για Νικολαίδη, έχει τον Καραγιάννη, βγήκε ο Βασίλης Καραγιάννης και μάζωσε την μπάλα. Και τώρα Κόλλα, ο σκόρερ ενός εκπληκτικού τέρματος για τον Απόλλωνα. Πάντα Κόλλα κάνει την παλιά από την απέναντι πλευρά εκεί που βρίσκεται τον Μπάνιακ, το σουτ με τη μία έπεσε ο Καραγιάννης, η μπάλα φεύγει out.
Παλιά για τον Καραγιάννη. Πάντα Καραγιάννης κάνει το σούτο, μην παλά. Άφηκε η ευκαιρία για την ΑΕΚ από τον Βάιο Καραγιάννη. Ο Νικολαίδης από το τσάφ του Κωστένοβλου. Πάντα Νικολαίδης. Στέκεται όρθιος ο μικρός, εκπληκτική ατομική προσπάθεια. Πάντα Νικολαίδη μέσα στην περιοχή. Η προβολή πέναλτι, λέει ο Πλευρίτης, το μαρκάρισμα του Κωστένοβλου, τον Νικολαίδη που πανηγυρίζει έξαλα. Ο Μπάρνιακ παίρνει φορά. Εκτελεί 0-2 ο Απόλλωνας μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Μπάρνιακ. Στο 75 ο Μπάρνιακ γράφει το ΑΕΚ Απόλλωνας 0-2. Σάρτας εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ για τον Κοπιτσί. Κοπιτσί στην μπάλα απευθείας out από αυτή την σέντρα σου του Κοπιτσί. Έχει χώρο Κωστένοβλου, κάνει τη σέντρα. Κόντρα ο Μητρόπουλος, μπαίνει στη φάση ο Κοπιτσής. Ο Πλευρίτης φύριξε και έδωσε πέναλτι στην ΑΕΚ. Το μαρκάρισμα πάνω στον Κοπιτσί. Ο Πλευρίτης είδε πρόθεση πέναλτι για την ΑΕΚ. Ο Τσάρτας παίρνει φορά. Εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ μειώνει 2-1 στο 81. Κοβάσεβιτς εκτελεί το φάουλ. Και φάει του Καρασαβίδη πάνω στον Βασίλη Καραγιάννη. Κάνει μπαλιά για τον Νικολαίδη ο Κολά. Έχει τον Κούντουλα ο Νικολαίδης. Πάντα Νικολαίδης έφυγε από τον Κούντουλα και μπαίνει στην περιοχή. Στέκεται στα πόδια του, κάνει και τον πλασέ άψυχο όμως πάνω στον Καραγιάννη. 5 λεπτά πριν το τέλος. Ο Πλευρίτης φυρίζει το τέλος του αγώνα. Η ΑΕΚ έχασε από τον Απόλλωνα. Η αφροτιμά του Απόλλωνα κέρδισε μέσα στον Νίκο Ζούμα την ΑΕΚ με 2-1 για πρώτη φορά μετά το 1962. Και πατάει πλέον. Παναθηναϊκός Πανιώνιος 6-1. Εδεσαϊκός ΑΕΚ 2-1. Αθηναϊκός Κόντα Ξάνθη 2-2. Όφη Καβάλα 2-0, Λεβαδιακός Λάρισα 1-2, Ηρακλής Δοξαδράμας 3-1, Απόλλων Αθηνών Εθνικός 3-0, Ιωνικός ΠΑΟΚ 0-2, Ολυμπιακός Άρης 2-1. Παπαδόπουλος που πέρασε, βγάζει και τη σέντρα με μία, Τσολάκοβιτς, Μπέτα σε καλή θέση για τον Τσολάκοβιτς, κάνει το σουτ γκολ! 1-0 για την ομάδα του Εδεσαϊκού από τον Τσολάκοβιτς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε αυτή την παλιά του Μπέτα. Με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίκια του Ατματζίδη. Εδεσαϊκός ΑΕΚ στο 30 λεπτό του πρώτου μηχρόνου. 1-0. Κρατά την μπάλα μπορεί να παίξει με τον Κότσιφα. Στριφογυρίζει για τον Κούτουλα. Η σέντρα για τον Τσιάρτα. Πάντα Τσιάρτας. Κάνει και το σουτ γκολ. Η ΑΕΚ ισοβαρίζει στο 12 λεπτό του δευτέρου μηχρόνου. Με αυτό το σουτ του Τσιάρτα δεν άφησε περιθώρια στο Ράμπουσιτς. Εδεσαϊκός ΑΕΚ 1-1. Νασιόπουλος με τον Κωστένογλου, πάντα Νασιόπουλος που κρατά την μπάλα. Σε καλή θέση κάνει το σουτ γκολ. Το 2-1 για την ομάδα του Εδεσαϊκού στο 20 λεπτό του δευτέρου μικρόνου. Ο Νασιόπουλος πέρασε όποιον έβρισκε μπροστά του και με αυτό το σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ατματζίδη. Εδεσαϊκός ΑΕΚ 2-1. Ιόνιος Ολυμπιακός 0-3, Ηρακλής Απόλλων 3-0, ΠΑΟ Κόφη 1-0, ΑΕΚ Ιωνικός 0-0, Σκόντα Ξάνθη Άρης 1-2, Εθνικός Εδεσαϊκός 3-0, Καβάλα Αθηναϊκός 3-0, Δόξα Δράμας Λεβαδιακός 2-2. Έγινε η σέντρα με στόχο τον Ότιτζι, Ότιτζι σε πολύ καλή θέση. Το σούτο Ατματζίδης λέει όχι στο γκολ. Η πάσα για τον Κομπετσί που μπήκε στην περιοχή, μια προσποίηση, το σούτ, την μπαλακόντρα και τσπάγια. Σε θέση βολής το σούτο, ο Μιχαήλ διώξε την μπάλα σε κόρνερ. Η μπαλιά του σταματή για τον Κωστή. Έγινε η σέντρα, η μπάλα χτύπησε στο ριζόντι ο Δοκάρη. Και οι φιλοξενούμενοι στο προσκήνιο. Δεν υπήρχε offside κατά την προσωπική μας άποψη, καθώς καλυπτόταν ο Γρίμπλας. Ωραία ενέργεια, η πάσα για τον Λεοντιάδη που είναι μέσα στην περιοχή, κλείστηκε. Σούταρε τελικά η μπάλα κόντραρε, Κομπιτσής έδιωξε κόρνερ. Η προσπάθεια των παιχτών του Ιωνικού με τον Γρίμπιλα από τα δεξιά. Έβγαλε τη σέντρα, πέρασε η μπάλα, ταρακλίτσα σε πολύ καλή θέση. Το σουτ τελικά ο Ματζίδης με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει. Άρης Πανιώνιος 2-0, Αθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-2, Ολυμπιακός Λάρης Αγροτική 4-3, Όφη ΑΕΚ 1-2, Ιωνικός Εθνικός 0-3, Λεβαδιακός Απόλλων 1-2, Εδεσαϊκός Ηρακλής 1-3. Τι σημαίνουν αυτά τώρα στιγμιότυπα από τον χθεσινό βραδινό αγώνα στο Ηράκλειο, όπου ο ΙΑΚ κέρδισε τον Όφη με 2-1. Μούτα συμπάλα θα περάσει για τον Κιάσο. Αυτός από μακριά το δυνατό σουτ. Ο Καραγιάννης δεν έχει πρόβλημα. Νέα προσπάθεια των παιχτών του Όφη με τον Παπαδόπουλο. Μακρινό σουτ. Ο Καραγιάννης θα μπλοκάρει την μπάλα.
Και πάλι όφη σέντρα στην περιοχή από τα πόδια του Παπαδόπουλου. Κεφαλιά από τον Μαχλά. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε ο Θωμαΐδης. Σε νέα προσπάθεια του Μαχλά, η μπάλα out. Πουρσανίδης για τον όφη. Η βαθιά παλιά στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Η κεφαλιά του Μαχλά, η μπάλα πίσω. Το δυνατό σούτ από τον Βέλιτς. Με διπλή προσπάθεια ο Καραγιάννης μπλοκάρει. Η προσπάθεια από τον Μπορμπόκη. Μπορμπόκης έχει χώρο. Θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Δεν μπορεί να πιαστεί την μπάλα. Ο Δημητριάδης το δυνατό σούτ από τον Κασάπη, μπάλα out. Προσπάθεια των παικτών του Όφη, μακρινό σούτ του Θωμαΐδη, out. Νέα προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ, ο αρχηγός ο Σταματής, μακρινό σούτ, την μπάλα μόλις out από τα δοκάρια του Χωσάδα. Η προσπάθεια από τον Βασίλη Τσάρτα, η σέντρα στην περιοχή. Σταματάει το παιχνίδι ο κύριος Λάτσιος, πέναλτι. Σε αυτή την προσπάθεια του Πάντεμψη να διώξει την μπάλα, ο κύριος Λάτσιος είδε χέρι. Ήταν η σέντρα που έγινε στην καρδιά της άμυνας από τον Τσάρτα. Ο κύριος Λάτσιος είχε διαφορετική άποψη από αυτή των παιχτών και τον γκολ από τον Τσάρτα. Το 1-0 για την ΑΕΚ στο 68. Η προσπάθεια τώρα των παιχτών του Όφη. Ο Βέλης θέλει να περάσει. Θα κερδίσει τις κόντρες. Μπαίνει στην περιοχή το σούτ. Ο Καραγιάννης με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Το πλάγιο για την ομάδα του Όφη. Ωραία κίνηση από τον Μούτα. Η σέντρα του Μούτα στην περιοχή. Χέρι, λέει ο κύριος Λάτσιος, στην προσπάθεια του Παπαδόπουλου να διώξει την μπάλα από την περιοχή του Καραγιάννη. Αυτή τη φορά διαμαρτυρίες των παικτών της ΑΕΚ. Στο πέναλτι ο Μούτας εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα του Καραγιάννη. Ο Όφη θα ισοφαρίσει στο 75. Ένα φάουλ που εκτελεί ο Κασάπης, λασαριστά για τον Τσάρτα. Η σέντρα του Τσάρτα στην περιοχή, κεφαλιά και ένα φοβερό γκολ από τον Βασίλη Δημητριάδη. Στο 89 η ΑΕΚ θα κάνει το 1-2. Ήταν η θαυμάσια σέντρα. Στην προσπάθεια που ξεκίνησε από αριστερά, ο Βασίλης Τσάρτας, η σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Χωσάδα, εντυπωσιακή κεφαλιά, ανήμπορος να αντιδράσει ο goalkeeper του Όφη, το 1-2 για την ΑΕΚ. Τελευταίες στιγμές στο γήπεδο Ηρακλείου, θα γίνει το λάθος από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Ο Βέλιτς, η προσπάθεια από τον Βέλιτς στην περιοχή, το σούτ του Μούτα, η μπάλα λίγο έξω από τα δοκάρια του Καραγιάννη. Αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Να η βαθμολογία λοιπόν. Δεν είναι ολοκληρωμένη, απομένει ένα παιχνίδι με το οποίο θα πέσει η αυλαία της 34ης της αγωνιστικής, το παιχνίδι του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Δόξα Δράμας. Ο Παναθηναϊκός στους 80, ο Ολυμπιακός 67, ο ΠΑΟΚ 65, εκτεί την ποινή, το επαναλαμβάνω, μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ, τρίτος ο ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα, ο Απόλλων Αθηνών 63 βαθμούς, εδώ και αν έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία, η ΑΕΚ στους 62, 62 ο Ηρακλής που έφτασε στην βρύση αλλά δεν ήπιε νερό. Έστω και 9 λεπτά πριν από τη λήξη. Άρης 62, Σκόντα Ξάνθη 50. Πολύ καλή εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα για την ομάδα της Ξάνθης. Όφη 49, ο Εδεσαϊκός 42, η Λάρισα Αγροτική 40, ο Αθηναϊκός 40, 39 ο Εθνικός, ο Πανιώνιος 36, ο Ιωνικός 34 και οι τρεις ομάδες που πέφτουν. Εδώ ξαδρά μας βέβαια με ένα παιχνίδι λιγότερο 29 βαθμούς. Ο Λεβαδιακός 20, η Καβάλα 19 βαθμοί.